Χριστός Ανέστη, αδελφοί και πατέρες. Όπως ακούσετε από τον Γιάννη τον Λέμπον, είναι η τέταρτη αυτού του είδους σύναξη που γίνεται. Η πρώτη έγινε εδώ στο κοινοτικό κέντρο. Η δεύτερη έγινε στη Λευκοσία, στους απόδειμους της Πλατανιστάσας, όπου ήρθαν και πολλοί χωραΐτες. Και η τρίτη έγινε αυτού ακριβώς του είδους, με ερωτήσεις δικές σας και απαντήσεις δικές μας, στη Μητρόπολη της Τριμηθούντας, στον ναό των μεγάλων εκεί, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χάρη τη Θεού, είμαστε στην τέταρτη αυτού του είδους σύναξη και χαίρομαι που είμαστε μαζί και πάλι. Οι ερωτήσεις είναι οι υπόλοιπες που δεν απαντήθηκαν από την περιοχή μας, όχι από τις προηγούμενες δύο που είπα. Νομίζω ο Κύπρος να τις έσμιξε. Λοιπόν, και νομίζω εστάλησαν και ορισμένες καινούργιες ερωτήσεις. Ναι, ναι. Μέσω διαδικτύου έχουν έρθει νέες. Πολλές που είναι μέσω διαδικτύου. Είναι αρκετές. Στο σύνολο 23. Ναι, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση σχετικά με τους κατοίκους Ακακίου. Είπαμε ότι το χωριό σας είναι το Ακάκιο, ελπίζω να είσαστε και Άκακοι. Λοιπόν, μία ερώτηση την έχω σχίσει από αυτές που μας εδώσετε την προηγούμενη φορά. Το λέω γιατί κάποιος την έστειλε και θα προφανώς, για να μας δώσει την ερώτηση, θέλει απάντηση ο άνθρωπος. Για να είμαι υπεύθυνος απέναντι και σε αυτόν τον έναν, λέω ότι η ερώτηση του δεν μπορεί να ακουστεί, διότι είναι πάρα πολύ προσωπική. Αφορά άνθρωπον, συγκεκριμένων άνθρωπων της κοινότητος. Και τον ερώτησα τον άνθρωπον αυτόν, ευτυχώς τον γνωρίζω, και του λέω, θέλεις να ακουστεί αυτή η ερώτηση, μου λέει, μα αυτή η ερώτηση δεν δείχνει αγάπη στο πρόσωπό μου, ούτε με τιμά, όσο και να θέλει να με τιμήσει ο άνθρωπος. Και με την άδεια αυτού που αναφέρεται η ερώτηση, την έχω σχίσει. Γι' αυτό προσπαθήστε κι εσείς να είστε με μια διακριτικότητα, ακόμα και ο τρόπος γραφής. Δεν πρέπει να πληγώνουμε ανθρώπους μέσα από ερωτήσεις. Να αρχίσει ο Γιάννης, κατά τη βούλησή του, είτε από τις παλαιότερες ερωτήσεις, είτε από τις νεότερες, και να έχεις υπόψη σου ότι πρέπει να δώσουμε και χρόνον εις τους παρόντες να βάλουν ερωτήσεις ζωντανές. Να σηκωθεί κάποιος δηλαδή και να ερωτήσει άμα θέλει κάτι. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Τι είναι το πάθος της ακηδείας, πώς προκύπτει και πώς βγαίνει ο άνθρωπος από αυτό? Το πάθος της ακηδείας το περιγράφει πολύ καλά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η τεμπελιά της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή δεχτεί τον πειρασμό του διαβόλου, ακόμη και μέσα από την ψυχή του να περάσει στις σωματικές του δραστηριότητες. Να μην θέλει να κάνει ούτε το σταυρό του. Να μην θέλει να πάει η εκκλησία. Να μην θέλει να πάει η ακολουθία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τεμπελιά της ψυχής. Αυτά που προανάφερα, η προσευχή, η ακολουθία, η Θεία Λειτουργία, το να κάνω το σταυρό μου, το να διαβάσω ένα βιβλίο πνευματικό, είναι τροφή της ψυχής. Όπως έχουμε την ώρα που τρώει το σώμα και μας το υπενθυμίζει το σώμα, ότι ξέρεις, θέλω να φάω κάτι. Τώρα που ερχόμουν, έβλεπα εδώ στο Ακάκι, λέει, την Πέμπτη αρχίζει το κλέφτικο. Για την Κύπρο είναι γεγονός πότε αρχίζει το κλέφτικο. Και είναι πολύ καλό στην περιοχή μας ότι το κλέφτικο οφτών
προσφέρεται Πέμπτην και Τρίτην και σέβονται την Τετάρτη και την Παρασκευή. Ελπίζω. Λοιπόν, όπως λοιπόν το σώμα θέλει το φαγητό του και την, για να έχει δράση, για να έχει ενέργεια, κατά το ίδιο τρόπο θέλει και η ψυχή τη δική της τροφή. Το πάθος της ακιδείας, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το πάθος τι σημαίνει? Το πάθη είναι οι αρρώστιες της ψυχής. Όπως έχει αρρώστιες στο σώμα, έχει και η ψυχή αρρώστιες. Μια από τις αρρώστιες που προσλαμβάνει, που ενοχλεί τη ψυχή, είναι η ακιδεία. Στους μοναχούς, επειδή έχουν ένα πιο εντατικοποιημένο πρόγραμμα προσευχής και τροφής της ψυχής τους, είναι πιο εμφανές το πάθος της ακιδείας. Ο ηγούμενος καταλαβαίνει αμέσως ότι ο μοναχός ή η μοναχή έχει προσβληθεί από αυτόν το πάθος. Μέσα στον κόσμο που ζούμε εμείς, δεν είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Νομίζεις ότι μάλιστα είναι και δικαίωμά σου να τεμπελιάσεις. Α, την Κυριακή δεν θέλω να πάω εκκλησία. Να μείνω και μια ημέρα να ξεκουραστώ. Ενώ όταν αρχίσει έτσι ο άνθρωπος, ανοίγει πόρτα εις το πάθος της ακιδείας και μετά προκαλεί ο πειρασμός αυτός, ο δαίμονας της ακιδείας, μια παραλυσία. Ακόμα και το να κάπουμε το σταυρό μας. Και να τελειώσω, για να μην δώσω πολύ χρόνο στο δαίμονα της ακιδείας και πώς προκύπτει και πώς βγαίνει ο άνθρωπος από αυτόν, είναι το δεύτερο ερώτημα, να πω μια μικρή ιστορία που τη δανείζομαι από τη ζωή του Αγίου Όρους. Ήταν, λέει, ένας μοναχός ο οποίος προσευλήθη από αυτήν την αρρώστια την ψυχική της ακιδείας. Συνεχώς το υπεθύμιζε ο ηγούμενός του: «Παιδί μου, πρόσεχε τον κανόνα σου, τις μετάνοιες σου, την νηστεία». Αυτός άρχισε σιγά σιγά να καταργεί την νηστεία, να καταργεί την είσοδό του στην εκκλησία, να μην θέλει να διαβάσει τίποτα, να μην θέλει να ακούσει καμιά παραγγελιά από τον ηγούμενό του. Και ο πειρασμός του έλεγε, αφού δεν κάνεις τίποτε και δεν θέλεις να κάνεις τίποτε πνευματικό, γιατί να είσαι μες στο μοναστήρι? Είναι καλύτερα να σηκωθείς να φύγεις, να μην χάνεις τον χρόνο σου, τώρα που είσαι νέος, να ξαναδείς τη ζωή σου με άλλο φακό, να δεν χρειάζεται και τόσο όμως πολύς Θεός. Κάμε και λίγη κοσμική ζωή. Και του έλεγε ο πειρασμός αυτούς τους λογισμούς για να τον βγάλει από το μοναστήρι. Αυτός εσυγκατετέθηκε εις των λογισμών και είπε, εντάξει, θα τελειώσουμε και της Παναγίας στη γιορτή και θα φύγω από το μοναστήρι. Έτσι, με αυτήν την απόφαση, ότι να φύγει από το μοναστήρι και να πετάξει τα ράσα του, επήγαινε συνήθως και καθόταν, είχε θάλασσαν εκεί το μοναστήρι του, και καθόταν σε έναν μπαλκόνι, που ήταν πολύ ψηλά τον μπαλκόνι, για να βλέπει τη θάλασσα, να τον παρηγορεί ο φλίσβος, το άκουσμα των κυμάτων. Τώρα, πώς η παρηγοριά είναι ένα κύμα, είναι ένα πρόβλημα που μόνο οι συναισθηματικοί μπορούν να μου το λύσουν. Λοιπόν, και άρχισε ο πειρασμός, για να δείτε τι σημαίνει όταν ανοίξουμε πόρτα εις τον πειρασμό και μια αρρώστια φέρνει την άλλη, τις ψυχής οι αρρώστιες, τα πάθη δηλαδή. Άρχισε ο πειρασμός να του βάλει ιδέες και να του λέει, και τώρα όπως σε μεγάλωσες, τι ζωή να κάνεις άμα βγάλεις τα ράσα, ποια θα σε πάρει, ποια θα σε παντρευτεί? Δεν είναι καλύτερα όπως κάθεσαι εδώ στον μπαλκόνι να δώσεις μια, να πέσεις κάτω, να αυτοκτονήσεις, να ησυχάσεις? Και το μόνο που έκαμνε, λέει, όπως σε καθόταν στον μπαλκόνι και ήταν κρεμασμένα τα πόδια του κάτω και ορούντων εις το κενό, έκαμνε αυτό που κάνουμε συνήθως τα παιδιά, τα ποδαράκια του έτσι πάνω κάτω. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, η παραλυσία ξεκινά από την ψυχή, αλλά καταλήγει στο σώμα. Να μην θέλεις τίποτε να κάνεις.
και εκουνούσε μόνο τα πόδια του. Και όπως εκουνούσε τα πόδια του, ήρθε ένας γέρος, που δεν τον εξανάδε μες στο μοναστήρι, τι κάνεις πάτερ εδώ, του λέει, επειρά τη ζωή μου λάθος, τι να κάνω, λοιπόν, και σκέφτομαι να φύγω από το μοναστήρι, και του λέει, μα και πού να πάεις έξω, του λέει ο γέρος. Να παντρευτείς τώρα που μεγάλωσες, ποια θα σε πάρει, πότε να προλάβεις να κάνεις παιδιά, να τα μεγαλώσεις, θα γεράσεις, ήδη γέρασες. Δεν δίνεις μια να πέσεις κάτω, να ησυχάσεις. Μόλις του είπε έτσι, λέει, μα τι γέρος εν τούτος, που μέσα στο μοναστήρι μου λέει να αυτοκτονήσω. Δεν είμαι άξιος για τίποτε, του είπε, παππού, είπε ο μοναχός. Δεν κάνω για τίποτε. Του λέει, αφού δεν κάνεις για τίποτε, δώσε μια από κάτω, εν καλή απόσταση, του λέει, παίρνησε. Να με δυσκολευτείς, να σκοτωθείς αμέσως, και έτσι να ησυχάσεις. Και τι του λέει σε μια στιγμή ο καλός καλόγυρος. Του λέει, πράγματι δεν κάνω τίποτα μέσα στο μοναστήρι πια, ούτε για το μοναστήρι, ούτε για την ψυχή μου. Το μόνο που κάνω, του λέει, κουνώ τα πόδια μου προς δόξα Θεού. Του είπε, πώς ανοίγω τα χέρια μου προς δόξα Θεού. Του είπε, κουνώ τα πόδια μου προς δόξα Θεού. Και μόλις του είπε, κουνώ τα πόδια μου στο κενό προς δόξαν Θεού, εξαφανίστην ο γέρος και έσπασε και έμεινε μια δυσοσμία και κατάλαβε ότι είναι ο Σατανάς. Έκαμε το σταυρό του και λέει και πήγε πίσω στην ακολουθία. Γι' αυτό σας λέω, αυτό το παράδειγμα δείχνει τη διαδικασία του πάθους, της αρρώστιας, όταν ακούτε πάθος, να θυμάστε, αρρώστια της ψυχής. Πώς αρρωστά η ψυχή, πρώτα τεμπελιάζει η ψυχή, μετά δίδει αυτήν την τεμπελιά, αυτήν την παραλυσία εις το σώμα και το σώμα πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτόν και ίσως η πρώτη άσκηση, που η άσκηση είναι το αντίδοτο, είναι το θεραπευτικό φάρμακο εις την ακηδεία, είναι να κάνω το σταυρό μου σωστά. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Γι' αυτόν το ότι κάνουμε το σταυρό μας και δοξάζουμε Θεό με την καρδιά μας είναι δείγμα ότι η ακηδεία τουλάχιστον είναι μακριά από μας. Όταν κουράζεστε να κάνετε και το σταυρό σας, να ανησυχήσετε. Όταν βλέπετε ότι δεν θέλετε να πηγαίνετε καθόλου λειτουργία, να μην ακούσετε μια ομιλία, να μην πείτε ένα δόξαση ο Θεός, έναν Κύριέ μου Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τότε να ανησυχήσετε. Τι συζητούμε στην εξομολόγηση με τον πνευματικό μας, εκτός από το να πούμε τις αμαρτίες μας. Εδώ είναι ποικίλη η απάντηση κατά των πνευματικών, αλλά και κατά των εξομολογούμενων. Είναι γνωστό ότι με αξίωσε ο Θεός τα χρόνια τα φοιτητικά. Είχα πνευματικόν πατέρα τον Άγιον Ιάκωβον της Εύβοιας και εξομολόγων κάτω στην Αθήνα τον Γέροντα Ευμένιον τον Λεπρό. Δύο άνθρωποι του Θεού αγιασμένοι και οι δύο. Δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό λέω ποικίλοι, δεν μπορούμε να χαράξουμε μία γραμμή. Ο μεν πατήρ Ευμένιος που έμενε κάτω στο Εγάλεο, εκεί στο Λεπροκομείο Αθηνών, ο μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, όταν πηγαίναμε να εξομολογηθούμε, ήταν πάντοτε όρθιος. Πάντοτε όρθιος. Ούτε καν μέσα σε στασίδι για να κουμπά κάπου. Όρθιος στην νότια πόρτα του Ιερού Βήματος. Επηγαίναμε εμείς και η πρώτη του κουβέντα ήταν «Τι έχεις όμοιρε», το θυμάμαι πάρα καλά, «Τι έχεις όμοιρε», αμέσως αισθανόμουν ότι είμαι άρρωστος. Διότι «Τι έχεις», ρωτούμε τον άρρωστο. Και έπρεπε σε πολύ σύντομο χρόνο να του πεις
Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν απαντούσε, δεν άνοιγε κουβέντα. Άντε να έκαμνε κανένα μορφασμό, όχι, μάλιστα, εντάξει, θα δούμε, έχει ο Θεός. Αυτό το πράγμα. Δεν έκαναμε κουβέντα. Καθόλου. Σε βαθμό που τον πρώτο χρόνο που επήγαινα και ήμουν και πολύ μικρός τότε, ήμουν 19-20 χρονών, χρειάστηκε να πάω στο Άγιον Όρος να ρωτήσω αν είναι σωστό του τον που κάνει. Λέω μήπως είναι κάτι λάθος. Και θυμάμαι που πήγα στο Κουτλουμούσι και έμεινα εκεί μια εβδομάδα, χιόνισε κιόλας. Είχε έναν καλό ιερομόναχο εκεί, τότε ονόματι Θεολόγων, και του είπα ότι έχω ένα πνευματικό στην Αθήνα και δεν μιλά, ρε παιδί μου, του λέω. Είναι σωστό πράγμα να μην μιλούν οι πνευματικοί. Και εμείς νέα παιδιά, του λέω, θέλουμε διάλογο. Εγώ ένας άνθρωπος πολυλογάς, διαλεκτικός. Και μου λέει, αν επιτρέπετε, ποιος είναι. Και μόλις άκουσε το όνομα του πατρός Ευμενίου, μου λέει, όταν είσαι κοντά του, νιώθεις τη ζεστασιά που βγαίνει από πάνω του. Και του είπα στα κυπριακά, και δεν κατάλαβε αρχικά ο άνθρωπος, του λέω, πράγματι, του λέω, έχεις δίκιο. Σαν τη Φουκού. Η Φουκού, για τους Ελλαδίτες που θα μας ακούσουν ή μας ακούν, είναι η τσιμινιά, είναι εκεί που ψήνουμε τη σούβλα. Όλα σήμερα γυρίζουν γύρω από το αυτό και τη σούβλα. Λοιπόν. Και μου λέει, αφού νιώθεις αυτήν τη ζεστασιά να μείνεις κοντά του. Και τον ξέρω, αυτό μου λέει. Είναι άνθρωπος του Θεού. Να μείνεις, όχι να φύγεις. Είναι πρώτος λαχνός. Μετά μου το επιβεβαίωσε αυτό και όταν έλειωσαν τα χιόνια, ο Γέρο Παΐσιος, όταν πήγα να το δω πρώτη φορά. Αυτή ήταν η μία αντιμετώπιση. Έμεινα κοντά στο Γέρο Ευμένιο, δεν έφυγα. Η εξομολόγησή μας ήταν πάντοτε πέντε λέξεις. Βεβαίως, εκουβεντιάζαμε εις τον καφέ. Όταν πίναμε καφέ, όταν πηγαίναμε μαζί κανένα προσκύνημα, και με αυτόν τον τρόπο ετροφοδοτήτουν η ψυχή μου από αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον πατέρα Ευμένιο. Η άλλη αντιμετώπιση. Ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας. Μα Παναγία μου γλώσσα που είχε. Τι να σας πω, ποταμός. Ωραν πολύ. Και μάλιστα αυτός επειδή είχε πολύ έντονο διορατικό, σαν να είχε ένα φακό και έβλεπε μέσα στη ψυχή σου, πριν ακόμα αρχίσεις να του λες, σου έλεγε, μα και εκείνο, μα και το άλλον, και το άλλον, και βλέπω, και βλέπω παιδί μου, δηλαδή δεν μπορούσε να εξομολόγηση να πάει μια ώρα. Οπότε διαλέγεται και παίρνεται. Δεν πρέπει να βάλουμε στους πνευματικούς συγκεκριμένες συμπεριφορές. Βεβαίως, όταν έχεις πάρα πολύ κόσμο, η εξομολόγηση του πατρός Ευμενίου είναι βολική για τον πνευματικό. Εγώ νομίζω ότι όταν γίνονται σε όλες τις Μητροπόλεις τέτοιου είδους συνάξεις ή αν δεν γίνονται και αυτά προβάλλονται τώρα μέσα από το διαδίκτυο, οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν μια έτσι γενική παιδαγωγία Χριστού και ασκήσεως εκκλησιαστικής και έτσι οι πνευματικοί να απαλλαχτούν από τις πολλές ερωτήσεις. Το ότι ρωτούν τους πνευματικούς συνεχώς να κάνω το τάδε, το έναν, το άλλο, νομίζω είναι και ένα δείγμα ότι λείπει, τουλάχιστον στην Κύπρο, η κατήχηση. Και στην Ελλάδα, θα έλεγα, η ορθόδοξη κατήχηση. Ότι αυτό που νομίζαμε κατήχηση ήταν η θυκολογία, άλλον η κατήχηση. Κατήχηση είναι περιπαθών. Αυτό που ερώτησε προηγουμένως, αυτός για την ακηδεία, αυτό είναι ερώτηση που είναι σημαντική. Θα τη βρούμε μπροστά μας, την αρρώστια αυτή. Όλοι μας, λίγο πολύ. Λοιπόν, όταν γίνονται τέτοιες συνάξεις, νομίζω διευκολύνεται το έργο των πνευματικών πατέρων. Διότι πλέον ο Ορθόδοξος
γνωρίζει τα βασικά του εκκλησιαστικού βίου και τα της ασκήσεως, επαναλαμβάνω. Αλλά ο πνευματικός, όπως το φωτίσει ο Θεός. Έρχεται άνθρωπος, δεν έχω, εγώ που είμαι φλίαρος, δεν έχω δύναμη να του πω δύο λέξεις. Έρχεται ο επόμενος, έχω και όρεξη να του θυμώσω. Έρχεται ο τρίτος, αισθάνομαι ότι πρέπει να τον κολατσέψω. Έρχεται ο τέταρτος, αισθάνομαι ότι πρέπει να του προσφέρω και ένα γλυκό και ένα αστείο. Άρα δεν είναι όλοι το ίδιο. Και πρέπει ο πνευματικός να είναι προσευχόμενος άνθρωπος. Για να γεύεται πρώτα ο πνευματικός την ποικιλία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό. Και να την μεταδίδει και το πνευματικό παιδί σιγά σιγά θα πιάσει συχνότητα και θα μιλούν στον ίδιο ρυθμό. Τι σημαίνει μνησικακία και τι κακία. Τι σημαίνει ταπείνωση και τι ταπεινοφροσύνη. Πώς ξεχωρίζω αυτά τα δύο. Παναγία. Η μνησικακία είναι χειρότερη από την κακία. Διότι ο μνησίκακος αρέσκεται να θυμάται τις κακίες. Εξού και το πρώτο συνθετικό της μνησικακίας. Είναι μνήμη. Λοιπόν, ο μνησίκακος περνά καλά μέσα του, νομίζει πως περνά καλά, με το να θυμάται διάφορες κακές στιγμές. Πίκρες, παράπονα, ζήλιες, φθόνους, κακίες που μου έκαμε ο Πάτερ Χριστόφορος. Μόλις το δω, να θυμηθώ τα κακά που μου έκαμε και αμέσως να αρχίσω μέσα μου να τον κατηγορώ, να τον αντιπαλεύω. Περίπου νομίζω αυτόν είναι η μνησικακία. Η κακία, όλοι έχουμε κακίες. Μνησικακία είναι κόρη του φθόνου και μάνα της ζήλιας. Τώρα, η μνησικακία από τη δική μου εμπειρία, όπως και ο φθόνος και η ζήλια, αρχίζουν να θεραπεύονται, όχι πως θεραπεύονται, αρχίζει η θεραπεία τους, όταν προσέχω με ποιον πρόσωπο μνησικακό, σκέφτομαι δηλαδή το κακό του, είτε που μου έκαμε, είτε που θέλω να πάθει κακό, είτε που θέλω να πάθει κακό, και πιέζω τον εαυτό μου να προσευχηθεί με το όνομά του. Χριστέ μου, φώτισε το φίβο, φώτισε και εμένα. Χριστέ μου, συγχώρεσε το φίβο, συγχώραμε και εμένα. Έτσι αρχίζει η θεραπεία αυτών των παθών. Τώρα τι σημαίνει ταπείνωση και τι ταπεινοφροσύνη, πώς ξεχωρίζω αυτά τα δύο. Εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω τώρα για την ταπείνωση. Όποιος μιλά για την ταπείνωση πρέπει να μιλά για τον Χριστό. Αυτό είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν είναι αρετή. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν αυτό δεν το αισθανθούμε, έχουμε πρόβλημα ακόμα με την Ορθοδοξία μας. Προχθές ο αγιογράφος εδώ που αγιογραφεί την εκκλησία του Ακακίου, ο Πάτερ Παναγιώτης, επήγαινε και επισκέφθηκε το Σταυρό του Αγιασμάτη, στην Πλατανιστάσα, έναν από τα μνημεία της UNESCO που έχει η Κύπρος. Και εφωτογράφησε εκεί διάφορες τοιχογραφίες, οι οποίες τον ενθουσίασαν, παλαιολόγιας τέχνης. Και έφερε και μου έδειξε μία φωτογραφία που έβγαλε της άκρας ταπείνωσης του Χριστού εις την πρόθεση. Μα τι, επειδή είμαι και πολλά ψηλός εγώ, όταν πηγαίνω εκεί να λειτουργήσω, δεν μπορώ να σκύψω και να δω μέσα στο κούφωμα, όπως είναι, το Χριστόν. Γιατί, όπως την έκαμε ο αγιογράφος, πρέπει να κουραστείς
για να δεις την άκραν ταπείνωση του Χριστού. Πρέπει να σκύψεις, πρέπει να ταπεινωθείς ο ίδιος, πρέπει να κουραστείς για να δεις τον Χριστό στην πιο ταπεινή του στιγμή, στον Άδη. Όταν εκατέβηκε εις τον Άδη, νεκρόν τον Χριστό. Μα εζωγράφησεν αυτός ο ζωγράφος με τρία χρώματα τον Κύριον της δόξης να ευρίσκεται εν το Άδη σε άκραν ταπείνωση, που είπα αυτή είναι η ταπείνωση που ψάχνουμε όλοι. Άρα η ταπείνωση είναι ο Χριστός. Είναι το ένδυμα της θεότητος, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Αυτήν την στολήν εφόρεσεν ο Θεάνθρωπος για να μας διδάξει εμάς την ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα. Το ταπεινό φρόνημα, η ταπεινοφροσύνη, είναι ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει ο νους του ανθρώπου να ταπεινώνεται. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει και άλλες φορές, πώς ταπεινώνεται ο νους. Θέλει και κάποια τεχνάσματα, μια σιωπή, όταν μας βρίζουν, όταν μας κατηγορούν, να μην αμυνόμεθα, να μην απαντούμε αμέσως και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας. Είναι ποικίλα. Αν αρχίσω να μιλώ, μέχρι αύριο θα μιλούμε περί ταπεινώσεως και δεν θα τη γευτούμε. Νομίζω ότι η Ορθόδοξη, ο καλύτερος τρόπος για να γευτούμε αυτά τα πολύ 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 ψηλά πράγματα που φτάνουν και αγγίζουν την ίδια την παρουσία Ιησού Χριστού επί της γης, είναι η προσευχή του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς. «Ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσό με διά της ταπεινώσεώς σου». Το λέω ξανά, «Ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσό με διά της ταπεινώσεώς σου». Όταν έτσι ανοιγόμαστε εις των ταπεινών Ιησούν, ο Χριστός θα μας στείλει ανθρώπους να μας μάθουν πρώτα την ταπεινοφροσύνη και ύστερα να γευτούμε λίγο-λίγο την ταπείνωση. Ο επίσης προαναφερθής γέρο Ευμένιος μου έλεγε, και το ξαναλέω, σας το έχω ξαναπεί, μέχρι να πεθάνεις θα προσεύχεσαι και θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση και απλότητα». Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όποτε θέλει ο Θεός, όσον αντέχει το δικό μας εγώ, έρχεται πρώτα το ταπεινό φρόνημα, επαναλαμβάνω, στο νουν, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής ο νους και όχι ο εγκέφαλος, και αρχίζει η ταπείνωση να γίνεται μια γεύση σε μας. Μην νομίζετε ότι σε μας, εάν δεν καλλιεργούμε τη σιωπή, την εκούσια σιωπή, εάν δεν καλλιεργούμε την εκούσια κακοπάθεια, ότι θα μείνει για πολύ η ταπείνωση. Ο άνθρωπος που δεν αγαπά τον κόπο και τον πόνο και τη συμπόνια του πλησίον και να αγαπά τον Χριστό χωρίς όρους, δεν θα μπορέσει ποτέ αυτά να τα γευτεί. Θα ακούει, θα διαβάζει ωραίες ομιλίες, ωραίες ιστοριούλες, αλλά ως εκεί. Θα είναι θεατής των αρρήτων. Ο παθών είναι μαθών. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά για την ταπείνωση, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι μακριά της. Για τη μνησικακία περνά μου, αλλά να μην τα πούμε και όλα. Ναι. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θυμό, ιδιαίτερα και με κοντινά συγγενικά μας πρόσωπα? Α, είμαι έξπερ σε τούτο. Τούτον είμαι ο πιο ειδικός. Πού είναι την ερώτηση? Μα τούτο σε έστειλε τόσες πολλές. Όχι, είναι διαφόρο. Τούτο σε από το διαδίκτυο που ήρθα. Ναι, ηλεκτρονικά.
περισσότερες. Α, εντούτος ο Κώστας που τη Μακεδονία. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο θυμός, καλώς τον Παναγιώτη. Τώρα ήρθετε, ε? Πήγατε στον Κύκχο και στον Αγιάννη, τον λαμπαδιστή. Ωραία. Κοιτάξτε, ο θυμός είναι φυσικό πάθος. Είναι πάθος που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει θυμόν, κάτι πρόβλημα έχει. Τώρα, το πού πρέπει να στραφεί αυτό είναι το φυσικό πάθος του θυμού. Αντί να στραφεί εναντίον του πλησίον, και μπράβο του Κώστα εδώ, τούτου του Μακεδόνα που μας πέμπει, που τα Γιάννητσά Μακεδονίας, την ερώτηση. Βλέπετε πως τη διατυπώνει πάρα πολύ καλά. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θυμό, με ποιους, ιδιαίτερα με κοντινά συγγενικά μας πρόσωπα. Αντί λοιπόν το θυμό να το διοχετεύουμε στα κοντινά μας πρόσωπα, τα οποία συνήθως η αγάπη τους είναι δεδομένη. Οπότε εμείς οι εγωιστές που έχουμε και το θυμό σαν εκρηκτική κατάσταση, σαν έναν ηφαίστειο που βράζει, αφού ξέρω ότι ο πάτερ Ιάκωβος που μένει στη Μητρόπολη μαζί μου, ένας καλοσυνάτος άνθρωπος εκεί, λοιπόν, μένουμε τόσα χρόνια μαζί, σου λέω, α, αυτός είναι εύκολος, θα του θυμώσω αυτού. Ε? Οπότε ο θυμός στρέφεται σε αυτούς που ξέρουμε ότι η αγάπη τους είναι δεδομένη. Προσέξτε, ένας που θυμώνει, αποφεύγει να θυμώνει σε θυμωθιάριδες. Θυμώνει εκεί που τον παίρνει, που λέμε. Ε? Πρέπει να είναι πολύ αλαζόνας και να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του να θυμώνει σε οποιονδήποτε. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι του Θεού, όλοι οι πατέρες, ότι ο θυμός πρέπει να στραφεί από το θυμώδην άνθρωπον προς τον σατανά, που προκαλεί αυτός όλες τις αρρώστιες της ψυχής, όλα τα πάθη, και λέει και κάτι που το είδα πάρα πολύ έντονα στον Άγιον Παΐσιο του Όρους. Να στραφεί ο θυμός, λέει, εναντίον της αδικίας. Ακούω ότι κατηγορείται ο πατέρ Μάριος, άδικα. Ο θυμώδης ο άνθρωπος πρέπει να τον υπερασπιστεί και να θυμώσει αυτού που κατηγορά τον πατέρ Μάριο. Θυμούμαι μια φορά που συνέβηκε αυτό και αντί να θυμώσω, που άκουγα που κατηγορούσαν κάποιον στη Λάρνακα, εκείνη την ώρα σκέφτηκα να κάπω τον ταπεινό και το σιωπηλό. Μετά όμως με έλεγχε η συνείδηση μου. Και όταν έπια να εξομολογηθώ στον πάτερ Σιμεών, του λέω, εκατηγορούσαν τον τάδε και ενώ μπορούσα να τον υπερασπιστώ, δεν τον υπερασπίστηκα. Λέει μου, έδωσε σου ο Θεός ευλογημένε τόσο θυμό να τον χρησιμοποιάς, μου λέει, εναντίον της αδικίας και δεν τον χρησιμοποιήσεις. Και τότε κατάλαβα ότι υπάρχει αυτή η καλή χρήση του θυμού εναντίον της αδικίας. Τώρα με τα κοντινά μας πρόσωπα και τα μακρινά μας ισχύει το προηγούμενο που είπαμε. Προσευχόμαστε μόλις τους πληγώσουμε, διότι ο θυμώδης ο άνθρωπος είναι ηφαίστειον, αγαπητοί μου, το οποίον κάνει μικρές εκρήξεις, ενίοτε και μεγάλες. Η λάβα του κάποιους θα κάψει. Κάποιους θα κάψει. Μην ωρεοποιούμε την ζωή μας. Υπάρχουν και αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, μόλις αντιληφθούμε ότι ο δικός μας θυμός κάποιους έκαψε,
πρώτα να προσευχηθούμε για αυτούς, με το όνομα τους. Χριστέ μου, συγχώρα με, συγχώρα και το χαράλαμπο. Φώτισε το χαράλαμπο που του θύμωσα, φώτισε και μένα. Όταν αυτό γίνεται ταπεινά και πονεμένα και αναγνωρίζουμε το πάθος μας που έχουμε και κατηγορούμε κατά τον Άγιον Νικηφόρον και τον εαυτό μας με λίγα λόγια έτσι που ταπεινώνεται ο εαυτός μας, τότε αμέσως αρχίζει και γλυκαίνεται η δική μας καρδία και πολύ πιθανόν να μεταδοθεί αυτή η γλύκα της καρδιάς μας και εις τον συνάνθρωπον που τον επικράναμε. Και όπως μου είπε επίσης ένας Άγιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ένας Άγιος Επίσκοπος που εκοιμήθη πριν λίγα χρόνια, πέρσι μάλλον εκοιμήθη, ο Θεουδωρουπόλεος Γερμανός, μου λέει, «Δεσπότη μου, γι' αυτόν η τεχνολογία εφεύρεν το τηλέφωνο, για να πιάνομαι αυτούς με τους οποίους επαρεξηγηθήκαμε, εθυμωθήκαμε». Άρα, ο θυμός είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, ειδικά που έχει σε μεγάλες δόσεις το θυμό, θα το αντιμετωπίσει πολλά χρόνια. Να μην, επειδή βλέπω αρκετούς νεαρούς, νεαρές, αν έχετε θυμό, θα τον κάνετε υπομονή το θυμό σας μέχρι τα 50. Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία ανεβρισκόμενοι. Θα κάνετε το θυμό σας υπομονή μέχρι τα 50. Να παρακολουθάτε συνεχώς ποιον έκαψα με το θυμό μου. Και αμέσως είτε με τηλεφώνημα και πραγματικών τηλέφωνων τεχνολογίας, είτε με τηλέφωνο προσευχής, να γλυκάνουμε αυτόν που εκάψαμε με το θυμό μας. Ναι, Πάτερ Μάριε. Το οργίζεσαι και μη αμαρτάνεται έχει σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Άγιον Παΐσιο. Με το ότι ήταν ειδικός ο Άγιος Παΐσιος να οργίζεται εναντίον ανθρώπων που έβλαπταν είτε την Εκκλησία ή την αλήθεια της Εκκλησίας. Να λέει δηλαδή αιρέσεις, πλάνες, ανηθικότητες, να αλλοιώνουν το ήθος του Αγίου Όρους. Ήτανε φοβερός αυτόν το πράγμα. Έκαμε επισκόπους να λιποθυμήσουν. Έκαμε οικουμένους να μαραζώσουν. Αυτός ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί έβλεπε, τους έλεγε, μην κάμετε δρόμο. Ο δρόμος θα φέρει τουρισμό. Ο τουρισμός θα διώξει την ησυχία από το Άγιον Όρος. Ερχόταν η Ευρώπη, έλεγε, εγώ σας δίνω τόσα χρήματα να κάμετε δρόμους. Σας δίνω τόσα χρήματα να κάμετε δίκτυων τηλεπικοινωνίας. Κατάλαβες, η έννοια του Αγίου ήταν να κρατήσει την ησυχία. Ή εγώ βλέπω τον Μάριον, το ψάλτη μας εκεί, ότι αλλοιώνει το τυπικό, που γράφει τυπικό όπως ξέρουμε, ή αλλοιώνει τη βυζαντινή μουσική, όπως την ξέρουμε. Έχω υποχρέωση να του θυμώσω. Να του οργιστώ. Αυτό είναι το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Να παρακολουθούμε και την καρδία μας όμως, να μην γίνει ταραχή εντός μας. Λοιπόν, ή τον πλησίον μας, όπου είπα προηγουμένως, να τον υπερασπιστούμε τον πλησίον μας. Όχι χάριν ταπεινοφροσύνης δικής μου, που είναι τελικά υποκρισία να αφήσω τους ανθρώπους έτσι, να πληγώνονται. Αυτά τα λίγα μπορώ να πω. Τι σημαίνει μίμησης Αγίου. Δεν μπορώ να νηστεύω και να αγρυπνώ όπως αυτή. Εάν δεν μπορούμε να νηστεύουμε και να αγρυπνούμε όπως οι Αγίοι, να ομολογούμε την πίστη μας όπως οι ομολογητές, και αυτοί οι Άγιοι ήταν. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να μιμηθούμε τον Όσιο Σημεώντο στη Λύτη, αφού δεν μπορούμε και βλέπουμε σήμερα ότι ζούμε σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Η εποχή μας
μας δίδει μεγάλες δυνατότητες σήμερα να αγιάσουμε, θα έλεγα όχι απλά να σωθούμε, να αγιάσουμε μέσα από τη συμπόνια εις των πλησίων μας και μέσα από την ομολογία της πιστεώς μας. Ως προς την νηστεία και την αγρυπνία, θα ακούσουμε τον πνευματικό μας και κατά τη δύναμή μας και κατά τη συμβουλή του πνευματικού μας θα συμπεριφερτούμε. Και ο δαίμονας ούτε τρώει, ούτε κοιμάται. Αλλά αυτό δεν είναι νηστεία, ούτε αγρυπνία. Αυτό είναι κακία του δαίμονα. Και είναι δαίμονας. Έστω και αν δεν τρώει, έστω και αν αγρυπνά. Αυτό που είναι αναγκαίο και μας το άφησε σαν παρακαταθήκη μετά την κοίμησή του, παρακαλώ, ο Άγιος Γέροντάς μας Ιάκωβος ο Ενεβία, ο μεσυχωρείτε, είναι δύο τεινά. Το ένα είναι να συμπονούμε ανθρώπους πονεμένους, δυστυχισμένους, που έχουν ανάγκη της δικής μας φροντίδας. Και το δεύτερο είναι να κάνουμε έναν αγώνα να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο αγώνας αυτός ποικίλει. Άλλοι αγωνίστηκαν μέσα από τη σιωπή. Αντέχουν ένα δίστροπο σύζυγο. Μια γυναίκα που αντέχει το δίστροπο σύζυγόν της και δεν χωρίζει, μπορεί να θεωρηθεί για τον Θεό αυτόν η άσκηση της ζωής της. Μπορεί ένας επίσκοπος να μην καταφέρνει τις νηστείες και τις αγρυπνίες πολλές, αλλά να τον πάρει ο Θεός των Παράδεισων, γιατί ομολογεί την αλήθεια. Να πω ένα παράδειγμα, το οποίο θέλω να ακουστεί. Μου είπαν πολλοί άνθρωποι του Θεού ότι έχουν δει στον Παράδεισον τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείμ δεν ήταν κανένας της νηστείας και της αγρυπνίας. Ήταν και αθυρόστομος ενίοτε. Όμως αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν το ότι όταν ερωτήτο είναι ο Πάπας Επίσκοπος του Χριστού, έλεγε, ο Πάπας δεν είναι επίσκοπος. Άκου. Όταν οι άλλοι λένε τόσα και τόσα. Έχουν ιεροσύνη και μυστήρια οι καθολικοί. Αυτοί δεν έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος, έλεγε. Γιατί δεν είναι μυρωμένοι. Χωρίς πολλές αναλύσεις. Όταν επίεν ενώπιον του Χριστού, μόνο για αυτές του τις ομολογίες που έκαμνε, του εσυγχώρησε όλα τα αμαρτήματα του ο Χριστός. Τι χειροτονίες έκαμεν, αναστάτωσε κι αυτό στην Εκκλησία της Ελλάδος, με χούντες, παραχούντες, και όμως ο Χριστός είδε αυτό. Άρα, εμείς δεν ξέρουμε ο Χριστός τι θα δει, να μην είναι μόνο το μέτρο μας η νηστεία και η αγρυπνία. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν οι ασκητές και χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα για να ταπεινώσουν τη σάρκα. Αλλά ο στόχος μας είναι κάτι πολύ ανώτερο από το να ταπεινώσουμε τη σάρκα. Είναι να ελκύσουμε τη χάρη, την ενέργεια δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Είπε ο Άγιος Πορφύριος ότι το παιδί είναι ήδη διαμορφωμένο μετά τα 7 χρόνια της ζωής του. Αν κάναμε λάθη ως γονείς, ως τότε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Και προχθές που ήμουν στην Ηλιούπολη, είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Μα με ερώτησαν, σε βαθμό που νομίζω ότι είναι ίδια ερώτηση.
Βεβαίως είπε αυτά ο Άγιος Πορφύριος, αλλά και άλλοι σύγχρονοι Άγιοι του Θεού. Αν κάνουμε λάθη, και ποιος γονιάς, και ποιος γονιός δεν έχει κάνει λάθη στο ανάγιωμα των παιδιών του, μπορούμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά μας μετανιώνοντας για τα λάθη που κάμαμε στα νιάτα μας. Να ορίσουμε καθημερινή προσευχή για τα παιδιά μας, τα οποία τα αδικήσαμε στα πρώτα τους 7 χρόνια και γεμίσαμε τη ζωή τους με παιχνίδια, με κατανάλωση, με πράγματα ψεύτικα και όχι Χριστόν. Λοιπόν, οπότε αυτή η μετάνοια καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και βλέπουμε τα παιδιά μας ότι θα στείλει ο Θεός κάποιον άνθρωπον, κάποιον παπάν, κάποιον καλόγερον, ένα βιβλίο, έναν Άγιον σύγχρονον που τόσους πολλούς μας έστειλε ο Θεός για να εισαγάγει το παιδί μας στην Εκκλησία και να διορθωθεί ο ίδιος έστω κατάτι και τα παιδιά του παιδιού μας, τα εγγόνια μας δηλαδή, να βγουν κάπως καλύτερα και τα δισέγγονά μας ακόμη καλύτερα. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή στα πρώτα 7 χρόνια δεν ακολουθήσαμε τις συμβουλές του Αγίου Πορφυρίου ότι ετελειώσαν όλα. Η μετάνοια, επαναλαμβάνω, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Οπότε δεν χρειάζεται απελπισία, αλλά να βρούμε τρόπους προσευχής και μετάνοιας. Ξέρω μια μάνα η οποία δεν εκατορθώσε να βοηθήσει τα παιδιά της όταν ήταν στα πρώτα τους 7 χρόνια. Και τι κάνει τώρα που εμεγάλωσε? Πηγαίνει σε όλους τους γέρους της γειτονιάς της και τους γυροκομά. Ζει αυτή σε ένα χωριό το οποίο έχει μια σχετική εγκατάληψη λόγω αστιφιλίας και ανάλαβε τους γέρους της γειτονιάς της σαν νοσοκόμα και τους παίρνει φαΐν, τους καθαρίζει, τους πλένει, τους σκουπίζει το σπίτι και τους λέει «Το μόνο που θέλω, γιαγιά, το μόνο που θέλω, παππού, είναι να βάζεις ευχές να γνωρίσουν τον Χριστόν τα παιδιά μου». Είναι δυνατόν τα παιδιά αυτής της γυναίκας, εγώ σας λέω και τα εγγόνια της και τα δισέγγονα της, να μην ελεηθούν από τον Θεό? Να ένα παράδειγμα. Αν νομίζουμε δηλαδή, ή έχει άλλον ο οποίος έχει αντιληφθεί τα λάθη που έκαμε στα παιδιά του και κάθε μέρα, μόλις επιστρέφει από τη δουλειά, αντί να πέσει να κοιμηθεί, ξεκουράζεται λίγο, σηκώνεται και γονατά και κάνει παράκληση, μου είπε, στον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, είναι ο Άγιος του. Και μνημονεύει όλα τα ονόματα των παιδιών του, των φίλων των παιδιών του, ναρκωμανών και άλλων παιδιών που έχει μάθει ότι έχουν προβλήματα. Λοιπόν, άρα όρεξη να έχουμε και τρόποι υπάρχουν πάμπολοι. Και δεν κλείει ο Θεός ποτέ του την πόρτα σε κανένα, σε κανένα. Ούτε για μας, ούτε για τα παιδιά μας, ούτε για τα εγγόνια μας. Πόση σχέση μπορεί να έχει η κατάκριση και η καταλαλιά με τα σαρκικά αμαρτήματα? Ναι, αυτό έχει άμεση σχέση. Είναι παρατηρημένο ότι ενώ η κατάκριση και η καταλαλιά, η κατηγορία δηλαδή, είναι πνευματικής φύσεως αμαρτίες και μπορεί να την κάνουμε και με τη σκέψη ή και με, με τον λόγο, αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε πέσει σε κατάκριση κάποιου συνανθρώπου μας ή τον έχουμε κατηγορήσει με καταλαλιά, εάν μέσα μας κινηθεί ή στην καρδία μας οποιοδήποτε σαρκικός πόθος ή επιθυμία. Είδαμε ότι εκινήθηκε μέσα μας, εγώ σας λέω όχι αμαρτία χειροπιαστή, πόθος, επιθυμία και μετά πόθος.
Λοιπόν, στην καρδία είδεται σαρκική κίνηση, οφείλεται ή στην κατάκριση ή, να το πούμε τούτο, για να μην τα φορτώσουμε όλα τις κατάκρισεις, ή το ότι δεν προσέχουμε τον νου μας, τις αισθήσεις μας και εστιάζομαι το μάτι μας σε ποικίλα σώματα. Είτε σώματα πραγματικά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, είτε σώματα εικονικά που είναι γεμάτον το διαδίκτυο, τα περιοδικά, οι τηλεοράσεις και όλα αυτά τα έντυπα. Λοιπόν, άρα τα σαρκικά αμαρτήματα κατά το ίμιση έχουν σχέση κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη με τη φυλακή, με την επιφυλακή δηλαδή, την εγρήγορση των πέντε αισθήσεων, ιδιαιτέρως του οφθαλμού, ιδιαιτέρως, αλλά και της αφής, αφού μιλούμε για σαρκικά, και κατά το άλλον ίμιση η πηγή των σαρκικών πτώσεων είναι η κατάκριση και η καταλαλιά. Είναι εκπληκτικό αυτό και πρέπει συνεχώς να το αναλύουμε μέσα μας, ότι ο πλησίον μας, ο διπλανός μας, ο απέναντί μας, ο συνάνθρωπός μας, ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε κριτικά ή κατακριτικά, ζηλότυπα, καχύποπτα, μας δημιουργεί προϋποθέσεις για να πέσει το σώμα πρώτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πτώση του σώματος είναι χειροπιαστή. Πάλι είναι φιλανθρωπία του Χριστού, η σαρκική πτώση. Είναι χειροπιαστή, φαίνεται η σαρκική πτώση και αμέσως ο άνθρωπος που αγωνίζεται παθαίνει ένα σοκ και μετανιώνει και τρέχει στο πνευματικό. Τα έβαλε έτσι ο Θεός σαν νόμους μέσα στη ψυχή του ανθρώπου για να μπορούν όλα αυτά να οδηγήσουν στο γρήγορο νουν, στο σόφρον αλλογισμό, στην καρδία την νύφουσα. Διάβολος, φθόνος, μάτιασμα, δαιμόνιο. Ποια η διαφορά μεταξύ τους και λίγα λόγια. Η Εκκλησία τα πιστεύει? Μασάλλα. Βεβαίως, όχι τα πιστεύει, τα γνωρίζει πολύ καλά και τα τέσσερα. Ο διάβολος καταρχήν είναι αρχαίος, ο αρχαιότερος σύμβουλος του ανθρώπου. Ο αρχαιότερος σύμβουλος του ανθρώπου που έχει γνώση και εμπειρία είναι ο διάβολος. Πολλοί που ασχολούνται με τη μαγεία δεν ασχολούνται σήμερα για να κερδίσει το λαχείον τους, για να πείσουν την κοπέλα την τάδε να τους κοιτάξει. Αυτά τα κάνουν παλιά των καιρών του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης. Λοιπόν, πολλοί τώρα έχουν αντιληφθεί ότι ο διάβολος είναι γνώστης, αρχαίας τέχνης, γνωρίζει πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε και τον χρησιμοποιούν και τελικά τους παγιδεύει, νομιζόμενο ότι χρησιμοποιούν τον πειρασμό, τον διάβολο, για να τους δώσει την τέχνη του, τη γνώση του. Μου έλεγε ένας αρχιτέκτονας τελευταία ότι δεν ήξερε να γυρίσει την διπλωμούρελη την καμάρα. Η διπλωμούρελη η καμάρα, για να καταλάβετε, είναι αυτή η καμάρα που κάνει γωνιά. Η λεγόμενη γοτθική, που δεν είναι γοτθική, είναι των Αγίων Τόπων. Και από εδώ την βρήκαν οι Γότθοι και την επήραν μετά, όταν τέλειωσαν τις σταυροφορίες, την επήραν αυτήν την καμάρα στην Δυτική Ευρώπη. Και του είπε κάποιος, μην έχεις έννοια του, λέει, πάμε στον τάδε μάγο, διότι δεν ήξερε, λέει, να κάνει διπλωμούρελη με πέτρα. Άκου πράγμα. Και μερικοί που ήξερα δεν του έλεγαν πόσο φορτίο σηκώνει η διπλωμούρελη καμάρα. Και του είπε κάποιος, μην έχεις έννοια, πάμε στον μάγο, και ο μάγος θα καλέσει το δαιμόνιο
και θα μας εξηγήσει που είναι ακόμα τη δίπλο μου Ρελίνγκα Μάρα. Τώρα εσείς αντιλαμβάνεστε ο διάβολος διά του μέντιουμ, διά του μάγου θα δώσει ποτέ φιλάνθρωπην απάντηση. Θα κάνεις μια γκαμάρα που να αντέξει λίγο και μάλιστα μόλις γίνει ο πρώτος σεισμός να πέσει πάνω σε αυτόν που κατοικεί. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση. Του λέω, ρε παιδί μου, είχες έτσι ανάγκη. Να πάμε εδώ στον Αλέξανδρο, του λέω. Στη Σκουριώτη, σαν να μας πει. Ήταν ανάγκη να πάσεις στον μάγο, παιδί μου. Έτσι, ακούσετε σήμερα πώς χρησιμοποιούν τον διάβολο. Θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε. Ακόμα και... και πώς τα λένε αυτά τα πρακτορία του προπό, των τυχερών παιχνιδιών, συνδέονται με διαβολικούς ανθρώπους, αυτούς τους μάγους, για να τους λένε διάφορα νούμερα για να κερδίζει ο κόσμος. Και μετά να μοιράζονται τα κέρδη. Ή τα υποδρόμια, το τάδε άλογον να το επηρεάσει ο πειρασμός, να έρθει πρώτον και τα κέρδη λέει να μοιράσουμε μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο διάβολος ήταν και παραμένει ένας σύμβουλος του ανθρώπου, αλλά πάντοτε οδηγώντας στην απώλεια και της ψυχής και του σώματος. Ο φθόνος βεβαίως είναι το άκρο νάωτον της ζήλιας, που φθείρει και αυτόν που φθονεί, αλλά και τον άνθρωπον που κατευθύνεται ο φθόνος, ιδιαίτερα αν είναι αφύλακτος από τα μυστήρια της Εκκλησίας, την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Το μάτιασμα γι' αυτόν υπάρχει βεβαίως. Η Εκκλησία γνωρίζει την ενέργεια του βασκανίας, όπως την ονομάζει, τον μάτιασμα. Μου κάνει εντύπωση εδώ ότι διαφοροποιεί το διάβολον από το δαιμόνιον. Τα δαιμόνια, να ξέρετε, έχουν ειδικότητες. Και είναι και αυτά, έχουν ιεραρχία. Υπάρχουν ανώτερα δαιμόνια και υπάρχουν και κατώτερα δαιμόνια. Τα ανώτερα δαιμόνια είναι αυτά που έπεσαν από τις ανώτερες αγγελικές τάξεις και ιεραρχίες. Τα κατώτερα είναι από τα κατώτερα τάγματα, όπως είναι οι αρχές, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Γι' αυτόν, όταν κάποιος αρρωστήσει με δαιμόνιον των ανωτέρων τάξεων, λένε αυτοί που διακρίνουν, έχει αρχοντικό δαιμόνιο και δεν φεύγει εύκολα. Το αρχοντικό δαιμόνιο είναι αυτό που είναι ανώτερο. Ενώ έχει άλλους που πειράζονται με μια παλασφημία, με μια σαρκική αμαρτία, με μια ανεπίσκεψη σε ένα μέντιου, συνήθως αυτοί δεν είναι αρχοντικό δαιμόνιο, είναι από τα κατώτερα. Αυτοί ελευθερώνονται εύκολα. Αλλά το δαιμόνιο της βλασφημίας, έχω έναν τώρα που έρχεται πάνω και μας βλέπει, το είχε ο παππούς του και εμετεδόθηκε τώρα στον εγγονόν. Και γίνεται πολύ δύσκολη κατάσταση, μας δυσκολεύει. Έχει 2 χρόνια, δεν έχουμε και εμείς αρετή, δεν μπορούμε. Ήθελε τον Πάτερ Σάββα να χειλαίος, που λέγαμε το πρωί. Έναν Άγιον άνθρωπον από την Άλωνα, ο οποίος επήγε εις την Αθήνα, έγινε ιερομόναχος από τον Μακάριον αρχικά, και πραγματικά αγίασε αυτός, υπηρετώντας τους αρρώστους ανθρώπους, τους δαιμονιζομένους, στη σύγχρονη Αθήνα και πήγαιναν κατά εκατοντάδες κοντά του. Και του εδόθην το ιαματικό χάρισμα να τους θεραπεύει. Έχει 3 χρόνια τώρα που εκοιμήθηκε και σιγά σιγά με τη συνεργασία πνευματικών του τέκνων μαζεύομαι στοιχεία να εκδώσουμε το βίο του όταν τελειώσουν οι πόλεμοι. Λοιπόν, να εκδώσουμε το βίο του όπως εκδώσαμε το βίο του Αγίου Φιλουμένου, του Γέροντος Ελπιδίου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αγωνίστηκαν κατά του πειρασμού μάταια. Ήξεραν πολύ καλά την ύπαρξή του. Ή ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας. Και τους έβλεπε
και τα δαιμόνια και το διάβολο και το μάτιασμα μου έλεγε, να πω αυτόν τον περιστατικό για το μάτιασμα, διότι μπορώ να πω ότι είναι το δυσκολότερο καθημερινό δαιμόνιο που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Λόγω του φθόνου που έχουμε όλοι. Ακούτε, λόγω του φθόνου που έχουμε όλοι. Ζήλια μπορεί να μην έχουμε όλοι. Αλλά φθόνο, ο φθόνος λέει άπτεται των τελείων. Μα ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αγγίζει και έναν Άγιο. Και ένας Άγιος μπορεί να φθονήσει. Γι' αυτό λέω όλους μας, μας αφορά το δαιμόνιο του φθόνου. Αν νομίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε. Και αυτός που φθονεί, εύκολα ματιάζει. Άθελά του, άθελά του. Μου έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, για να με προφυλάξει από αυτόν τον δαιμόνιο, το εξής περιστατικό. Απέναντι από τον Όσιο Δαβίδ υπάρχουν μερικά χωριουδάκια μέσα στο δάσος. Του είπε ο Δεσπότης, τώρα που είσαστε δυο παπάδες, τη μια Κυριακή να λειτουργά ο ένας στο μοναστήρι, την άλλη να πηγαίνετε στα χωριουδάκια, να μην μείνουν οι καημένοι χωριάτες χωρίς λειτουργία. Μια Κυριακή πήγαινε ο Πάτερ Ιάκωβος, άλλη Κυριακή ο Πάτερ Κύριλλος. Έκανα τη λειτουργία, λέει, και μετά επήγαινα στο καφενείο και μου εκερνούσαν έναν καφέ. Κάποτε επήγαινα, κάποτε δεν επήγαινα, λέει, ανάλογα με την κατάστασή μου. Είχε ένα γαϊδουράκι, τη Χάιδο, έτσι την ονόμαζε, Χάιδο, ήταν πολύ δύστροπη η Χάιδο, τον έριξαν και κάτω 2-3 φορές. Λοιπόν, και επήγαινε με τη Χάιδο στα χωριουδάκια. Ακούτε δηλαδή ένας Άγιος πώς αγιάζει, αν νομίζουμε ότι κάθεται μέσα στο κελί του όλη μέρα. Και επήγα, λέει, έκαμα τη λειτουργία και μετά με κάλεσαν στο καφενείο του χωριού για έναν καφέ. Και επειδή εγκρίνιαζε ο κοινοτάρχης, Πάτερ Ιάκωβε, ο Πάτερ Κύριλλος κάθεται. Εσύ γιατί δεν κάθεσαι και κάνεις τον ασκητή και δεν μένεις μαζί μας? Είπα να κάτσω, λέει. Έκατσα εκεί, λέει. Εκείνη την ώρα ήταν μια κοπέλα, πάρα πολύ όμορφη, λέει, πάρα πολύ όμορφη, η οποία κατέβαινε, λέει, που τον πάνω μαχαλά, την πάνω γειτονιά, στον κάτω μαχαλά. Έπρεπε να περάσει η καημένη κοπέλα από μπροστά από το καφενείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει για μια όμορφη κοπέλα? Ότι πρέπει να περάσει, λοιπόν, από τα στενά του Βοσπόρου, των Δαρδανελίων. Θα την βλέπουν με χίλια μάτια, γέροι και νέοι. Η κοπέλα επερνούσε, λέει, καμαρωτή-καμαρωτή, με τα ρούχα της τα κυριακάτικα μέσα στην εμορφιά της, την επαρχιωτική, και ο γέροντας εκεί έβλεπε τους ανθρώπους. Ένας Ιάκωβος τώρα, που όπως μου εξήγησε εμένα, έβλεπε διπλά. Δηλαδή έβλεπε και με τα μάτια του σώματός του και με τα μάτια της καρδιάς του. Έβλεπε τις επιθυμίες, έβλεπε τις αμαρτίες που ανέβαιναν από την καρδία του καθενός. Λοιπόν, οπότε έμεινα κι εγώ και έβλεπα, λέει, όχι την κοπέλα. Έβλεπα τους γέρους του καφενέ. Να δω, λέει, τι σκέφτεται ο καθένας. Αφού έβλεπεν τις σκέψεις, έβλεπεν τους λογισμούς, έβλεπεν τις επιθυμίες. Ο ένας, λέει, μάλιστα, τόλμησε και μίλησε κιόλας. Και λέει, ωραία, ποιο είναι αυτή η κοπελάτσα? Λοιπόν, και του είπα, είναι του τάδε. Παρόλο, λέει, που αυτός εποθαυμάστη, όπως λέμε εμείς τα κυπριακά, η μάνα μου πάντοτε μου έλεγε, «Γέ μου, μεν ποθαυμάζεσαι και χρησιμοποιά το θαυμασμό ο πειρασμός και γίνεται μετά ζημιά, είτε σε ανθρώπους, είτε ακόμη και στα δέντρα, στα δάση». Θυμούμαι, πήγαινα, αλλάζω την κουβέντα τώρα, επήγαινα μεν προς τη Σολιά, προς την Ευρύχου, με το αυτοκίνητο μας. Η μάνα μου μέσα εκάθετου, ξέρετε, αριστερά
είναι εκείνα τα ωραία βουνά της Ασίνου, γεμάτα δέντρα. Έλεγα της, άμα να μαθαίνει τα όμορφα βουνά, μα τι ωραία βουνά, λέω της. Έτσι ωραία βουνά μόνο εκεί στο προκόπιν της Εύβοιας που επήγαινα στον Όσιο Δαβίδ, έβλεπα της, λέω. Δεν περίμενα στην Κύπρο να βρω έτσι ωραία βουνά. Το είπα μια φορά, το είπα δυο, το είπα τρία. Γεμούλα, λέει μου, μα γίνηκετε καλοήρη και καλογύρη, κύριε, να μάθετε. Λέω της, γιατί. Εσάς εμάθανε με που θαυμάζεστε οι ηγουμενοί σας. Όχι, λέω της, δεν μου είπε κανένας έτσι. Ενώ είπε μου ο γέρο Ιάκωβος. Ο ηγέ μου, μου λέει, όταν βλέπεις έναν ωραίο τοπίο, είναι ανάγκη συνέχεια να λες τι ωραίο, τι ωραίο. Ιδιαίτερα εσύ που σε δεσπότης ή παπάς, είδες ωραίο τοπίο να πεις δόξα σοι ο Θεός και να το σταυρώσεις. Διότι μετά μου λέει, όταν το θαυμάζουμε πολύ, ο σατανάς δεν του αρέσει ομορφιά. Γιατί την έκαμε ο Θεός την ομορφιά. Και αμέσως να πάει να βάλει μια πυρκαγιά να καεί. Έτσι. Λοιπόν, και λέω, κοίταξε μια γυναίκα του λαού, ήξερε τους πνευματικούς νόμους. Πώς λειτουργά, όχι ο φθόνος, η ζήλια, ακόμη και ο θαυμασμός, ότι είναι αρχή φθόνου. Για τον γέρο Ιάκωβο, που είπαμε, καθόταν στο καφενείο, έβλεπε τους γέρους πώς σκεφτόντουσαν για την ωραία κοπέλα και ένας γέρος σιωπηλός που δεν είπε λέξη, αλλά ήταν φθονερός, είδα από το μάτι του, λέει, να φεύγει ένα βέλος και να χτυπά την κοπέλα να πάνω στα πόδια. Στο λεπτό, λέει, μόλις χτύπησε το φθονερό μάτι του σιωπηλού γέρου τα πόδια της κοπέλας, η κοπέλα ευρέθηκε στο δρόμο χαμέ. Κατάλαβες? Και σκούπιζε τα λερωμένα ρούχα της. Και τότε κατάλαβα, μου λέει, πώς λειτουργεί ο φθόνος στους ανθρώπους. Αν η κοπέλα ήταν κοινωνημένη, αν η κοπέλα ήταν πιο προσεκτική, αν ήξερε να αλλάζει και δρόμο, έτσι, θα ήταν πιο προφυλαγμένη. Άρα η Εκκλησία όχι μόνο τα πιστεύει, αλλά οι Άγιοι της Εκκλησίας βλέπουν και πώς λειτουργεί και ο διάβολος και τα δαιμονιά του και ο φθόνος των ανθρώπων και το μάτιασμα το δικό μας. Δεν είναι τυχαίο που μια από τις ωραιότερες ευχές της Εκκλησίας είναι η ευχή εις Βασκανία. Μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού που ζει, δεν θα πω το όνομά του, να διδιαβάζεις, μου λέει, σε όλους την ευχή της Βασκανίας. Μόλις διακρίνεις, μου λέει, ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή τους, να τους διαβάζεις την ευχή της Βασκανία. Και είναι πάρα πολύ καλή ευχή, γεμάτη θεολογία. Μια ημέρα πρέπει να τη φέρουμε εδώ, να τη διαβάσουμε και να την αναλύσουμε λιγάκι. Γιατί λέω ξανά ότι όλους μας αφορά να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μονάδες. Υπάρχει ενεργειακή σχέση μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Έτσι. Οπότε να προσέχουμε πώς βλέπουμε, τι σκεφτόμαστε, πώς θαυμάζομαι. Και μου έλεγε ξανά, αναφέρομαι στη μάνα μου τη Μηγιά, άμα γε μου βλέπεις κάτι καλό, να δοξολογείς. Άμα βλέπεις μέσα σου κάτι κακό, να κυρκελεάς. Να λες, Κύριε, ελέησον. Έτσι. Και να σταυρώνεις. Και εσείς να σταυρώνετε. Το φαΐς σας, το ποτό σας, αυτά που βλέπετε, τα βιβλία των παιδιών σας. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε να πηγαίνετε πάνω από το κρεβατάκι των παιδιών σας, όταν είναι μέχρι τα 7 έτη που δεν έχουν αντιστάσεις, και να προσεύχεστε για να πηγαίνει η ενέργεια πάνω στα παιδιά, λέει. Βλέπετε, οι Άγιοι αυτά τα έβλεπαν. Τώρα κρίνουμε μια ορθολογική κοινωνία, αυτά τα εγκαταλείψαμε ως γραφικότητες για γριές και γέρους, αλλά με μεγάλη ευκολία τρέχουμε στους μάγους και στα μέντιουμ, λοιπόν, για να μας δώσουν δυνάμεις. Είναι δαιμόνια που μας δίδουν, δεν είναι δυνάμεις. Ο Θεός να φυλάει.
Πώς διακρίνουμε τα αίτια μιας φαινομενικής αποτυχίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο? Βέβαια, αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη ερώτηση. Εκ του αποτελέσματος, θα έλεγα, από την καρποφορία θα καταλάβουμε τη ρίζα, πώς καταλάβεις ένα δέντρο, εάν είναι χρήσιμο, εάν είναι καρποφόρο, εάν από το είδος των καρπών που παράγει. Το ίδιο είναι και η προσωπική μας ζωή, είτε είναι σε επαγγελματικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν δεν έχουμε στήσει τις ανάλογες προϋποθέσεις για μια σχέση, ενώ το ζευγάρι που γνωρίζεται ένα νέο παιδί, ένα νέο αγόρι με μια κοπέλα, εάν δεν κάνουν σωστή σχέση που να προσέχουν την εγκράτεια, τη σοφροσύνη στα πρώιμα τους χρόνια, μαζέψουν κάμποσα δαιμονικά μικρόβια από τις προγαμιές σχέσεις που έχουν. Και όλοι τα θεωρούν σήμερα αυτά δικαιώματα και επιπλέον ότι είναι απαραίτητο για να γνωριστούμε, λέει, που προηγουμένως. Να μην ξέρω, λέει, τον άντρα μου την επίδοσή του και να τον πάρω έτσι. Και το λένε οι κοπέλες αυτό. Και το ίδιο το λένε τα αγόρια για τις κοπέλες. Και τους λέω, και που ξέρετε τώρα, ελιγόστεψαν ή αυξήθηκαν τα διαζύγια? Παλιά ο κόσμος δεν ήξερε και ήταν λιγότερα τα διαζύγια. Λοιπόν, όταν ξεκινούν έτσι σε προσωπικό επίπεδο και μαζεύουν δαιμονικά μικρόβια, πάλι κατά τον Άγιο Πορφύριον αυτά, δεν είναι δικά μου. Τι θα περιμένουμε μετά? Θα περιμένουμε, εάν δεν υπάρξει μετάνοια, στροφή στην Εκκλησία, να βρουν ένα πνευματικό να τους καθαρίσει από αυτά τα μικρόβια? Διότι όπως έχουμε μικρόβια στο σώμα, έχουμε και μικρόβια στη ψυχή. Ο πνευματικός πρέπει να κοιτάξει πώς έγινε αυτός ο γάμος που τώρα έχει προβλήματα. Άμα καθαρίσει τα μικρόβια, τα πρώιμα και της μέσης ηλικίας, τότε θα δεις ότι η αποτυχία δεν θα είναι μεγάλη, δεν θα φτάσουμε στο διαζύγιο. Βεβαίως θα πειραχτούν τα παιδιά. Τα παιδιά θα βγουν με κάποια προβλήματα. Αλλά αυτά τα προβλήματα που θα έχουν τα παιδιά είναι για να αυξήσουν την ταπείνωση και την μετάνοια των γονέων. Και η ταπείνωση και η μετάνοια είναι θεραπευτική. Δεν έβλαψαν κανέναν ούτε η ταπείνωση ούτε η μετάνοια. Και ιδιαιτέρως στο επίπεδο του γάμου, να θυμούμαστε αυτόν ότι αμαρτία γονέων παιδεύουν στην τέκνα και ότι τα παιδιά μας είναι εικόνα της όποιας επιτυχίας ή αποτυχίας μας. Να το θυμούμαστε αυτό. Μπορεί να φαίνεται άδικο εξαιτίας των δικών μας παθών και λαθών να υποφέρουν αθώοι. Αλλά και εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, με πάθη και λάθη, από την ανοριμότητα των δικών μας γονιών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Από την ανοριμότητα των δικών μας γονιών. Άρα υπάρχει μια κληρονομικότητα, την οποία πρέπει να σμικρύνουμε σιγά-σιγά. Έτσι που να έρθει μια εποχή που τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας, να έχουν πολύ λιγότερη αρνητική κληρονομικότητα. Αλλά κακά τα ψέματα, η ζωή αυτή είναι αγώνας κατά των παθών, κατά της κακίας μας, κατά του εγώ μας. Ο παράδεισος είναι αλλού, δεν είναι εδώ. Είναι αλλού. Εδώ είναι γεύση του παράδεισου που έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και μέσα στη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα. Ναι.
Είναι σωστό ένα παιδί με γονείς που έχουν διαφορετικό θρήσκευμα, ορθόδοξο και καθολικό, να εκκλησιάζεται και στους δύο ναούς? Ποιο είναι το καλύτερο για το παιδί? Ναι. Αυτόν έχουμε μεγάλη εμπειρία από τη ζωή μας που γνωρίσαμε τέτοιες οικογένειες μειχτών γάμων. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σπάνια να υπάρχει μια ωριμότητα, διότι μόλις περάσει ο πρώτος έρωτας, ο πρώτος ενθουσιασμός σε ένα ζευγάρι που είναι ο ένας ορθόδοξος, ο άλλος καθολικός ή προτεστάντης, τότε αρχίζει να αναδύεται μέσα στον ανταγωνισμό που ο γάμος έχει, να αναδύεται η θρησκευτική διαφορά. Είναι εκπληκτικό αυτό. Οπότε, ο καθολικός, ακόμη και αδιάφορος να είναι με την πίστη του, μόλις κάνει παιδί, λέει, θα το πάρω και στην εκκλησία της μάνας μου και του πατέρα μου. Και ο λόγος μπορεί να μην είναι θρησκευτικός ο βαθύτερος, να είναι ο ανταγωνισμός, η ζήλια. Το ίδιο και ο Ορθόδοξος. Δεν είναι σωστό, το λέω ξεκάθαρα. Όσοι είναι, έχουν μειχτό γάμο και τα παιδιά τα έχουν βαφτίσει ορθόδοξα, να πηγαίνουν και να κοινωνούν σε καθολική εκκλησία. Δημιουργείται μία, θα έλεγα, θρησκευτική σχιζοφρένεια στο παιδί, την οποία θα τη βρει μπροστά του όταν μεγαλώσει. Τώρα να πηγαίνει κάποτε και στην εκκλησία της μάνας του ή του πατέρα του, του καθολικού, εγώ το βρίσκω αναγκαίο. Το βρίσκω αναγκαίο. Ας πηγαίνει. Αλλά να εξηγήσουμε στο παιδί και στους γονείς προηγουμένως ότι θα κοινωνά μόνον εκεί που ευαυτίστηκε. Μόνον εκεί που ευαυτίστηκε. Συχνά δεν αναπαυόμαστε στην ενορία μας και καταφεύγουμε σε άλλες ενορίες γειτονικές ή μοναστήρια. Το πρόβλημα έγκυται σε μας ή στην ενορία μας? Βέβαια, είναι πολύ ωραία ερώτηση τούτη. Είναι πανορθόδοξο πρόβλημα σε όλη την Ορθοδοξία. Και μπράβο, πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο ρε παιδί μου. Αξίζει τον κόπο αυτές οι συνάξεις να γίνονται, φτάνει να... Ξέρετε τι μου είπε κάποιος που άκουσε τις πρώτες που έκαναμε με τους πλατανισκιώτες και με εσάς εδώ στο Ακάκι. Λέει, εγκαλέσε απαντός στις δεσπότη μου που διάσει του κόσμου, αλλά οι ερωτήσεις είναι πιο καλές. Λοιπόν, έχουμε γίνει η σύγχρονη Ορθόδοξη εγκεφαλική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το συναντούμε παντού, λόγω της πολλής επαφής μας με την τεχνολογία. Ότι απουσιάζει η σχέση μας με το χωράφι, με το χώμα, με τη φύση, με τη θάλασσα, με το νερό, βασικά στοιχεία του κόσμου τούτου, που μεγάλωσα γενναίες γενναιών. Οι πιο παλιοί που είστε εδώ με καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν μέσα στα χωράφια, μέσα στη θάλασσα, ανάλογα που ζουν, με επαφή με τη φύση, δεν έχουν ανάγκη την πολλά ωραία ψαλμοδία, τις ωραίες βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες. Όπου τους πάρεις, αμέσως πιάνουν συχνότητα. Είτε τους βάλεις σε έναν ναόν πολλά καλών, είτε λιγότερων ναών. Όμως,
Αυτά συμβαίναν στο παρελθόν περισσότερο. Τώρα ο άνθρωπος, λόγω της εγκεφαλικότητας, αναπτύσσει μια αισθητική εγκεφαλική. Οπότε, έχει αλλοιωθεί και ο στόχος. Προσέξτε το, τούτο είναι σημαντικό. Γιατί πάμε λειτουργία. Γιατί πάμε λειτουργία. Για να νιώσω. Για να συγκινηθώ. Για να κλαψουρίσω λιγάκι του Θεού. Για να ακούσω τον λέμπο που ψάλλει ωραία. Γιατί πάω λειτουργία. Εμείς, στο λέω εμείς, ενώ οι αρχιερείς, ίσως είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί. Γιατί εμείς κάθε Κυριακή πάμε σε άλλη ενορία. Έτσι είναι το πρόγραμμα του Επισκόπου. Τη μια είμαι στη μεγάλη ενορία του Ακακίου, με την οργανωμένη εκεί χοροδία του κυρίου Λέμπου, μεταφεύγομαι και θα πάμε στην Παναγία του Άρακα, όπου είναι ο κύριος Ανδρέας, ο συναγωνιστής του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος τώρα γίνει και 90 χρονών, και μόλις και βγαίνει η φωνούλα του, και λες, δόξα τω Θεώ που τον έχουμε κι αυτόν, και ο καλλιφωνότατος διάκος μας κάνει τον ήχον της εβδομάδας τέταρτον και ακούεις, Κύριε Λέησον, σε ήχον άϊχον. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί, σε αυτόν το χωριόν του απομονωμένων, λοιπόν, είναι ευχαριστημένοι και με το ψάλτι τους και με τις στιχογραφίες τους. Καλά, ο Άρακας είναι κορυφαίος, αλλά δεν είναι παντού Άρακας. Έτσι. Και με τον ταπεινό ναίσκον τους που έχουν και τους βλέπεις ότι έχουν και ταπεινό φρόνημα και απλότητα και καλοσύνη και δεν έχουν πολλές απαιτήσεις. Αυτοί είναι άνθρωποι της καρδιάς όμως. Και τους βοηθάει η φυσική ζωή του χωριού τους να παραμείνουν άνθρωποι που η καρδιά συλλαμβάνει τη Θεία Λειτουργία, όχι ο εγκέφαλος. Και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία ούτε για τη βυζαντινή μουσική, ούτε γιατί είναι καλός ο παπάς και μετά από στο αρχονταρίκι να πιούμε καφέ και να φάμε χαλούμι και να κουβεντιάσουμε οι φίλοι μεταξύ μας. Διότι λειτουργούν και αυτά σήμερα. Γι' αυτόν, εμείς που μας κάνουμε εντύπωση πάντως, το λέω έτσι ο διάκος απέναντί μου που με ακολουθεί σε όλες τις λειτουργίες και ο οδηγός μας, και ο αναγνώστης είναι εδώ, ο Κύπρος, που γυρίζομαι. Τυχαίνει να πάμε στην καλύτερη μας ενορία από πλευράς βυζαντινής μουσικής και τη λειτουργία να μην την νιώσουμε πολύ. Και πάμε στον κύριο Ανδρέα, των 90 χρονών, συναγωνιστή του Αυξεντίου, επαναλαμβάνω, στον Άρακαν ή στα Λαγουδερά ή στο Σαράντι, και φεύγουμε και είμαστε γεμάτοι Θεών. Και λέμε, μα γιατί σήμερα αισθανθήκαμε έτσι τον Θεό. Βεβαίως η Εκκλησία έβαλε έναν, ας το πω έτσι, έναν επίπεδο, ένα στάνταρ, ένα στόχο. Και στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής φρόντισε και της αγιογραφίας και της βυζαντινής μουσικής. Όμως, ερωτώ, μια ακάθαρτη καρδία, γεμάτη εγωισμούς, γεμάτη θυμούς, γεμάτη ζήλιες, γεμάτη κριτικές και κατακρίσεις και καταλαλιές, όσον ωραία λειτουργία και να ακούει, όσον ωραία αρχιτεκτονική και να βλέπει, όσον ωραίες τοιχογραφίες και να βλέπει, είναι δυνατόν αυτή η καρδία να προσευχηθεί, να αισθανθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι ο στόχος της Θείας Λειτουργίας. Πέστε μου. Άρα είναι αλλού
η δουλειά που γίνεται. Και η δουλειά που γίνεται είναι εδώ, στην καρδία. Τα υπόλοιπα, μουσική, αρχιτεκτονική, κήρυγμα, αγιογραφία είναι επικουρικά. Βοηθητικά παραπλεύρος. Η Εκκλησία τα θέλει όλα. Γιατί η Εκκλησία αποσκοπεί στην τελειότητα. Τα θέλει όλα. Αλλά ξέρει να ζει και με το λίγο. Οι δρόμοι μας ακολουθούν, λέει ο Σαββόπουλος, ενίοτε υπόγειες διαδρομές. Έτσι. Και με το λίγο μπορούμε να φτάσουμε στο πολύν. Τώρα, πηγαίνουμε, λέει, σε άλλες ενορίες γειτονικές ή μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι βοηθητικά, γιατί ακριβώς εξασφαλίζουν μια καλύτερη ατμόσφαιρα μουσικής, ενίοτε και αισθητικής από πλευράς αγιογραφιών και φιλοξενίας μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Όμως, για μένα τα μοναστήρια είναι μια εκπαίδευση, δηλαδή το μοναστήρι στην Ορούντα να μάθει ο κόσμος να βρει την καρδία του σε κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις από αυτές που περιγράψαμε προηγουμένως. Όταν βρεις την καρδιά σου και αρχίσεις να προσεύχεσαι καρδιακά, νοερά και να ταπεινώνεσαι και να μετανοείς, τότε να επιστρέψεις την ταπεινή σου ενορία. Έτσι βλέπω το μοναστήρι. Σαν έναν γεν. Πώς πηγαίνει ο στρατιώτης στο Κεν Λάρνακος, να εκπαιδευτεί, να μάθει τα όπλα, και μετά να πάει στο φυλάκιό του. Κατά τον ίδιο τρόπο έτσι βλέπω τα μοναστήρια. Και έχω αγωνία όταν βλέπω μοναστήρια τα οποία έχουν αποκτήσει μόνιμους προσκυνητές. Εκεί αρχίζω και φοβούμαι και λέω, μα τα μοναστήρια να γίνουν ενορίες. Πού είναι να πάμε. Τακτικά λέω της γερόντισσας στην Ορούντα, άμα τελειώσουμε τον Άγιο Φιλούμενο, θα μπαίνετε λειτουργία η ώρα 5. Και να τελειώνετε η ώρα 8. Όποιος θέλει να θυσιάζει τον ύπνο του να έρχεται. Να μην έχετε ωράριο τα μοναστήρια κοσμικό, ενοριακό. Να είναι άλλον το τυπικό. Άλλον το ωράριο στο μοναστήρι, άλλον στην ενορία. Μέσα από αυτήν την πρακτική και έγνοια να μην γίνουν τα μοναστήρια ενορίες και οι ενορίες να αποψηλωθούν από τους προσκυνητές τους και τους ενορίτες, απαγόρευσα στα μοναστήρια μας τα μνημόσυνα. Και τις γιορτές. Λοιπόν, το πρόβλημα έγκυται σε εμάς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που έγκυται σε εμάς. Βεβαίως, η κάθε τοπική Μητρόπολη, ιδιαίτερως στο ζήτημα της μουσικής, πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ πρέπει να το προσέξει. Όχι μόνο η Μητρόπολη της, η τοπική Μητρόπολης, αλλά και οι μεγάλες ενορίες. Λέω οι μεγάλες ενορίες, διότι οι μικρές δεν έχουν πολλές επιλογές οι καημένοι. Πόσους ψάλτες να βγάλουν τα λαγούδερα. Ένα χωριό 40 γέρων. Αλλά πρέπει να έχουμε έγνοια και σαν Μητρόπολη και οι μεγάλες ενορίες της παιδιάδας. Χτες ήμουν με δύο ιερείς της Λευκωσίας, όπου η ενορία τους στη Λευκωσία, πόσους νομίζετε έχει πιστούς, 25.000. Μια ενορία. Όσοι είναι η Μητρόπολη Μόρφου δηλαδή. Και μου λέει ο ένας, μα ο ψάλτης μας είναι φάλτσος. Και εν λίγο παράφωνος δηλαδή, πολλά παράφωνος κατ' εμένα τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι που να κάνουμε, μου λέει. Λέω του πάτερ, χτίζεται ναούς.
στην ενορία σου. Κάμνεις δεύτερη ενορία, τώρα ετοιμάζεσαι να κάνεις τρίτη. Στον προϊστάμενο μιλούσε. Που σημαίνει εκατομμύρια. Και δεν κάνετε μια επένδυση σε ένα δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής. Πρέπει να τολμήσουμε να κατανοήσουμε ότι ιδιαιτέρως η μουσική είναι κορυφαία υπόθεσης στη συμμετοχή μας στα τελούμενα της Θείας Λειτουργίας. Τα άλλα όλα, εμείς οι βλάχοι όπως λάχοι. Ναι, αλλά η μουσική είναι κεφαλαιόδη. Και οι μεγάλες ενορίες που έχουν πολύ κόσμο, αυτό εννοώ μεγάλες ενορίες, πρέπει να ασχοληθούμε. Στην Κύπρο εκόψαμε πίσω σε αυτό το θέμα. Εάν θέλουμε να... Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να ρωτήσει κάτι ο κόσμος. Ευχαρίστως, ναι. Είναι η ώρα τώρα. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους ο Θεός παρεμβαίνει να με χάσουν την ψυχή τους μέσω κάποιου θανάτου, κάποιας αρρώστιας, ενώ σε άλλους ανθρώπους που πάνε μπροστά στον τρόπο να χάσουν την ψυχή τους, δεν παρεμβαίνει ο Θεός και τελικά καταλήγουν να χάσουν την ψυχή τους και πιάνουν τον λάθος δρόμο. Εννοείς για την αυτοκτονία? Όχι. Για... Διότι πώς εννοείς σε άλλους παρεμβαίνει ο Θεός και σε άλλους δεν παρεμβαίνει? Δηλαδή έχουμε έναν Θεό που σε κάποιους, κατά την άποψή σου, έχει ενδιαφέρον και σε κάποιους αδιαφορεί? Εν τούτον που ρωτώ, γιατί αν έρθει ένας θάνατος ή μια αρρώστια σε έναν άνθρωπο, ναι. Μπορεί για το καλό του, ας πούμε, ναι. Γιατί μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο. Μάλιστα. Με την ψυχή, ναι, του. Ναι. Ενώ έχει άλλους ανθρώπους που έγινε τούτη παρέμβολη από Θεόν και καταλήγουν όντως να πιάνουν τον λάθος δρόμο και, ξέρω εγώ, να κάνουν μια ζωή, να μαρτωλεί. Ναι, ναι, το θέμα που θέτεις ονομάζεται στη θεολογία η... εάν ο Θεός καθορίζει το μέλλον της κάθε ψυχής, εάν προγνωρίζει το μέλλον της κάθε ψυχής. Είναι αυτό που ρωτάς στην ουσία. Λοιπόν, αυτό με απασχόλησε, ξέρεις, προσωπικά εμένα, και απασχολεί όσους στα νιάτα τους, στη νέα τους ηλικία, χάσουν άνθρωπο. Το χάσουν σε εισαγωγικά. Πεθάνει τους άνθρωπος. Και επειδή εγώ έχασα πολλούς δικούς μου ανθρώπους στα νέα μου χρόνια, από τον καιρό μου 8 χρονών, και συνεχίζει αυτή η υπόθεση, και πλέον το βλέπω και γελώ. Κάποτε το έβλεπα και έκλαια. Διότι δεν μπορούσα να ερμηνεύσω τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει ο Χριστός στην οικογένειά μου. Και θυμώνουμε, εγώ θυμωθιάρης, 4 χρόνια να πήγαινα λειτουργία, τάχα μου να εκδικηθώ τον Χριστό, γιατί πήρε τον αδερφό μου και τα τι αυτά. Ήταν όλα ανοησίες μου. Ανοησίες μου, δεν είχα καταλάβει τη φιλανθρωπία του Χριστού. Και ότι και ο θάνατος είναι φιλανθρωπία. Και ο τρόπος που πεθαίνει ένας άνθρωπος, ακόμα ο πιο σκληρός θάνατος, είναι ίσως η πιο μεγάλη φιλανθρωπία. Αλλά στην ουσία του πράγματος, πρέπει, αδελφέ μου, να ξέρεις ότι ο Θεός δεν προκαθορίζει το πώς θα πεθάνει ο καθένας. Κατά τον Άγιο Σιλουανόν, ο Θεός προγνωρίζει την ελευθέραν βούληση κάθε ανθρώπου. Δίπλα σου στέκει έναν παιδάκι. Σε αυτόν το παιδάκι, ο Χριστός γνωρίζει από τώρα πώς θα εξελιχθεί η ελεύθερη του βούληση. Αυτό είναι κορυφαίο. Δηλαδή, προηγείται η ελευθερία αυτού του παιδιού. Και ο Χριστός, επειδή είναι παντογνώστης, γνωρίζει πώς θα κινηθεί μέσα στα χρόνια που να ζήσει, πρέπει να πάει και 90 χρονών τούτος. Μέσα στα αυτά τα 90 χρόνια, γνωρίζει ο Χριστός πώς θα καταλήξει η δική του ελεύθερη βούληση. Δηλαδή, ελεύθερη βούληση, οι επιλογές που να κάνει στη ζωή του. Τα γενέκανε να πάρει, τα δουλειάνε να κάνει,
είναι τα αρρώστια σε νάση, πώς θα τις αντιμετωπίσει, πώς να σκέφτεται, πώς να απελπίζεται, πώς να ελπίζει, όλα αυτά τα πώς τα γνωρίζει ο Θεός. Αλλά πρώτα και κύρια είναι δικά του. Δεν του τα καθορίζει, τα προγνωρίζει. Νομίζω αν αυτόν το κατανοήσεις σε βάθος, είναι το λεγόμενο έργο θελήσεως του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Η θέληση μας, θέλω να πω, εμπιο δυνατή από τη γνώση του Θεού. Μα το αντιλαμβάνεσαι τούτο πράγμα, πόσον ελεύθερους μας έκαμε ο Θεός, τέλεια ελεύθερους μας έκαμε ο Θεός. Να μπορούμε να του γυρίσουμε τη ράση μας. Ο Θεός όμως το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Ένας Θεός λοιπόν που προγνωρίζει ότι αυτόν το παιδί μπορεί στο τέλος της ζωής του να τον αρνηθεί, πρόσεξε τώρα, να μπορεί να κάνει ο Θεός, που γνωρίζει να τον αρνηθεί. Γνωρίζει ότι ένα μεν πάει και σε καλόν τόπο μετά το θάνατόν του. Εν του διά σε αυτήν τη ζωή πολλές δυσκολίες. Ή θα του δώκει ένα θάνατο πολλά δύσκολο, για ποιον λόγο, για να έχει λιγότερη κόλαση. Πρόσεξε το τούτο. Ακόμα και για την κόλαση, έχει έννοια ο Θεός να παραχωρήσει όσον το δυνατόν λιγότερη. Δηλαδή, ατούτος να θέλει το 100% της κολάσεως. Και να κάνει τέτοια σχέδια στη ζωή του, παρεμβάσεις, να βάλει το αρφύλακα του άγγελο και να του λαλεί, μην τον εγκαταλείψεις, να τον έχεις εκεί και αντί έτσι να πάθει να δυσκολευτεί πολλά και μέσα από τις πολλές δυσκολίες να μπορώ εγώ αύριο να του δώκω λιγότερον κολασμό, που τον κολασμό δεν τον δίδει ο Θεός, τον επιλέγει ο άνθρωπος. Με αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, παιδί μου, είναι μεγάλο μυστήριο το θέλημά μας και το θέλημα του Θεού. Αλλά να ξέρεις ότι πάντοτε το θέλημα του Θεού είναι φιλάνθρωπο, ακόμα και για την αιώνια ζωή. Ακόμα και για την αιώνια ζωή. Δόξα σοι ο Θεός. Κάτι άλλο να ρωτήσετε, αν θέλετε. Ναι, κορή. Τώρα να το βάρω το ερώτημα σου σε εκείνον το πράγμα. Να μας πείτε ακόμα λίγα λόγια για την ομολογία πίστεω στην καθημερινότητα μας. Γιατί το παράδειγμα του Επισκόπου κατάλαβα το, αλλά δεν κατάλαβα για τη δική μου την ομολογία. Για τη δική σου περίπτωση. Ναι. Εσύ κανονικά πρέπει να πηγαίνεις απέναντι στον Χρήστο και να του λαλείς πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και αγάπη μου εσύ είσαι ο επίγειος Παντοκράτορας. Έτσι. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Συγγνώμη που προσωποποιώ την απάντηση και την κάνω σε λίγο αστεία. Αλλά όπως ο επίσκοπος σώζεται με την ομολογία της πίστεως, αυτόν είναι κατεξοχήν αρχιερατική ευθύνη. Είναι αρχιερατική ευθύνη, διότι τι σημαίνει επίσκοπος. Επίσκοπος είναι διοικητής, το έλεγαμε σήμερα τούτο, διοικητής πραγμάτων και ανθρώπων, προϊστάμενος της Θείας Λειτουργίας, ορθοτομών των λόγων της αληθείας, ομολογώντας δηλαδή τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Πρέπει οι Ιούδες σου, οι έξυπνοι, να ξέρουν ποια είναι η αλήθεια αυτού του κόσμου και ποιο είναι το ψέμα αυτού του κόσμου. Ο επίσκοπος έχει ευθύνη εσένα να σου το δώσει αυτόν το διακριτικό φως που χωρίζει η αλήθεια από το ψέμα και εσύ με τη σειρά σου να το δώσεις στα παιδιά σου. Τούτη δουλειά μου εμένα. Εν ευθύνη μου πρώτα εμένα και μετά να φτάσει σε σένα και μέσα από σένα να διαπορθμεύεται, να διοχετεύεται δηλαδή στα παιδιά σου.
Μάλιστα. Γι' αυτό και στη λειτουργία, μόλις γίνει η μεταβολή των τιμίων δώρων, βγαίνει εκεί ο Φίβατσο και λέει «Εμπρότης μνήσθητη Κύριε του Πατρός, του Ορθοτομούντος, των λόγων της εις αληθείας». Τώρα δεν το κάνει τούτον ο Επίσκοπος, αλίμονον του Επισκόπου. Εσένα δεν θα σου ζητήσει πολύ λόγο. Μάλλον θα έχεις και πολλά αθωωτικά ενώπιον του Χριστού. Αλλά αύριο εσένα να σου πει, μα επίαινε σε εκείνον τον νεόφυτον, τον λαλίστατον. Ακούσετε τόσα, τι έκαμετε από τα πολλά που ακούσετε. Να σου το ρωτήσει τούτο, να σου το συζητήσει. Λοιπόν, βασικά στους εγγάμους η ομολογία και στους γονείς, διότι εν τούτη η ερώτησή σου, πώς λειτουργεί η ομολογία πίστεως, είναι να φανερώσεις την αλήθεια του Χριστού. Και τονίζω, και δια της αλήθειας του Χριστού θα φανερωθεί και το ψέμα του διαβόλου και το ψέμα του κόσμου τούτου, διότι είναι πολύ το ψέμα στην εποχή μας, μα πάρα πολύ. Αλλά μόνο με την αλήθεια του Χριστού φανερώνεται. Διαφορετικά πρέπει να κάνουμε έναν αντιχριστολογία, δαιμονολογία. Λοιπόν, να φανερώνεται η πίστης, η αλήθεια του Χριστού στα παιδιά σας. Το κάνετε αυτό το πράγμα, θα είστε ομολογητές. Δεν το κάνετε αυτό το πράγμα, να δυσκολευτείτε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά όσων είναι κοντά σας, μέσα από τη ζωή σας, όχι μόνο μέσα από διηγήσεις και κηρύγματα και ομιλίες, μέσα από το παράδειγμά σας, είναι έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά σας να ζήσουν τον Χριστό. Να ζήσουν τον Χριστό. Δηλαδή το ότι εμένα η μάνα μου ουδέποτε μας είπε μια κουβέντα αρνητική για τον πατέρα μου. Είναι δυνατόν ο πατέρας μου να μην είχε αρνητικά. Δεν μας τα έλεγε η μιλιά. Εγώ μια ημέρα τόσο την επίεσα, άκουγε τα πειραχτήρινή μου, που λύσαμε μια φορά που πήθαινε να πάτε στο Λουβί, εσώ και μια νοτζήρις μου, και έτρεξε και λίγο γέμα από εδώ. Και είμαστε εκεί, λέω, στο στενό που βγαίναμε από το σπίτι της αρφής μου, της Στέλλας. Και λέει μου, γέμου, μα θυμάσαι τον το πράγμα. Λέω της, γιατί, ψέματα. Γιατί συνέχεια λέω της, λες ότι ήταν σπουδαίος ο πατέρας μας, καλός ο πατέρας μας, άγιος ο πατέρας μας. Γέμου, μα αφού ήταν ο άνθρωπος, δηλαδή μου, να τον κατηγορώ. Λοιπόν, τότε λέω της, γιατί σώ και μια τζευκάλε και λίγο γέμα δάμε. Μαν και δώσε μου, γέμου, ξύλο, λέει μου. Εκαθυστέρουν εγώ μου λέει για να πάμε να κόψουμε λουβί που το λουβί πρέπει να πάμε πρωί. Και μου είπε, άτερα γενέκα, τέλειωνε τις δουλειές σου. Και ο ήλιος ανέβηκε. Στο άτερα γενέκα, εκείνος ήταν δυνάμενος. Η μάνα μου ήταν μια ρέγκα. Λοιπόν, εγώ μου λέει έχασα την ισορροπία μου και τρίφτηκε εδώ πάνω στο σπρίτς. Ήταν μόλις σε κάμα με σπρίτς, μου λέει, δείχτηκε η μόδα του σπρίτς. Και εκτάρτηκε στο σπρίτς το φρύδι μου. Εγώ τώρα πόσο παιδάκι ήμουν τότε, 6 χρονών. Και θυμούμουν ότι έδωσε μια γκουγκιάν ο πατέρας μου και εγώ την ερμήνευσα ως ξύλο. Ενώ δεν την έδερε, είπε της, άντερα γενέκα, τέλειωνε. Λοιπόν, και πονούσα. Λοιπόν, το ότι η μάνα μου υπερασπιζόταν τον πατέρα μου, δεν τον εμείωνε στα μάτια μου. Μα ξέρεις τι σημαίνει ένα ορφανό παιδί, η μάνα σου να τον μειώνει τον πατέρα, Παναγία μου. Είναι καταδικασμένος να βγει ομοφιλόφιλος. Ακού που σου λέω. Όταν μειώνετε τον άντρα σας στα παιδιά και απουσιάζει ο άντρας είτε στη ξενιτιά είτε στον ουρανό, το παιδί δεν θα έχει δυνατά αντρικά πρότυπα και δεν θα έχει στην εφηβεία πρότυπων δυνατόν να ταυτιστεί. Οπότε θα ταυτιστεί με τη μάνα και πιθανόν να βγει ομοφιλόφιλος. Αυτή είναι ψυχολογική ανάλυση, δεν είναι του Πορφύριου. Δηλαδή τα ολακάντουτα, ο Γάλλος. Γιατί το λέω σχέση με την ομολογία. Εάν τον άντρα σας ή στα παιδιά σας δεν τον μειώνεται, είναι ομολογία πίστεως. Το ίδιο
ο άντρας τη γυναίκα του. Να την καμαρώνει, το θέλει το καμαρώμα η γυναίκα. Να παρακολουθάτε σε ευαισθησίες της. Να συνομιλεί μαζί της. Να της δίδει το χρόνο του. Έτσι. Λοιπόν, για μένα στο γάμο αυτά είναι η ομολογία πίστεως. Αυτά είναι Χριστός. Έτσι στο γάμο παρουσιάζεται ο Χριστός. Κάτι άλλο. Ναι, Χρυσούλα μου. Πήγαινε, έπαρτησε την κορούδα εκεί πίσω από τον. Ναι. Πώς καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε Άγιοι? Στέλλα, ένα ακούω. Πώς καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε Άγιοι? Πώς καταλαβαίνουμε ότι γινόμαστε Άγιοι? Άγιοι. Έτσι είναι. Μια κόρη του Γιώργου Ραουνά πρέπει να έχει υψηλούς στόχους. Την αγιότητα. Μπράβο, κόρη μου, να το έχεις έγνοια. Ότι γινόμαστε ή δεν γινόμαστε. Ότι γινόμαστε Άγιοι. Όταν πονούμε για τους συνανθρώπους μας, για ό,τι έχουν προβλήματα και αδυναμίες και τους συμπονούμε και ενώ τους συμπονούμε δεν πιστεύουμε ότι είμαστε Άγιοι. Όταν πιστεύουμε ότι είμαστε Άγιοι, δεν είμαστε Άγιοι. Όταν κάνουμε τα πάντα που λέει το Ευαγγέλιο και μέσα μας πιστεύουμε ότι είμαστε έναν τίποτε, ένα μηδενικό. Το μηδενικό. Λοιπόν, το μόνο που θα έχουμε έγνοια είναι να έρθει ο άσος. Άμα έρθει ο άσος δίπλα από το μηδενικό, να που γίνεται το μηδενικό δεκάρι. Γίνεται το μηδενικό δεκάρι. Το ένας που έρχεται είναι ο Χριστός. Εσύ να αναλύεις, εγώ είμαι με το μηδέν, έλα Χριστέ μου στη ζωή μου. Και με τούν τον τρόπο θα αγιάζεις χωρίς να το βλέπεις. Διότι αν αρχίσεις να βλέπεις την αγιότητά σου και να την πιστέψεις, εκάηκες, θα σε καταλάβει ο άλλος, ο δαίμονας, και να σε διαλύσει. Έτσι. Γι' αυτό, αν πιστεύεις ότι είσαι Αγία, δεν πάει καλά. Εάν πιστεύεις ότι στην οικογένεια σου, εγώ σου λέω στο Ακάτσι, δύσκολη υπόθεση το Ακάτσι. Στην οικογένεια σου ότι είσαι η χειρότερη, με συγχωρείς, ότι είσαι η χειρότερη, τότε είσαι κοντά στην αγιότητα. Εγώ είμαι το μηδέν, εσύ Χριστέ μου είσαι ο ένας. Έλα να κάνουμε το δεκάρι. Έτσι. Κάτι άλλο. Ναι. Πώς συνδέεται η αυτοεκτίμηση με την ταπείνωση? Γιατί με βάση τα λεγόμενα, απλά φαίνεται ότι ένας άνθρωπος δεν πρέπει να εκτιμά τον εαυτόν του, πρέπει να λαλεί ότι μηδέν. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ ευρωπαϊκή ερώτηση. Λοιπόν, η οποία ο όρος αυτοεκτίμησης δεν υπάρχει σε κανέναν πατερικό κείμενο, σε καμία ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Είναι εφεύρημα των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων όταν ο άνθρωπος βγάλει από τη ζωή του τον Χριστό, οπότε αν του λένε πρέπει να στηριχτείς τις δυνάμεις σου, πρέπει να έχεις αυτοεκτίμηση, πρέπει να έχεις αξιοπρέπεια. Όλα αυτά είναι νεωτερισμοί του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της νεότερης φροϊδικής ψυχανάλυσης. Στην ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, κόρη μου, όσον ο άνθρωπος αδειάζει από την αυτοεκτίμησή του, τόσον έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το γεμίζει με ταπεινό φρόνημα και κατά έναν παράδοξο τρόπο η ταπείνωση πρώτα φέρνει μέσα μας χαρά, ύστερα φέρνει γλύκα, μα γλύκα δηλαδή κανονική, σε όλον το σώμα και στη ψυχή, και ύστερα φέρνει δάκρυα. Στην αρχή τα δάκρυα αυξάνουν την
το αντίθετο της αυτοεκτίμησης, την αυτοκατηγορία, για διάφορα πράγματα που συμβήκαν στο παρελθόν, που ελείπησα τον τάδε, που εθύμωσα του άλλου, που είχα τον τάδε λογισμό σαρκικών, την τάδε πράξη, την τάδε κίνηση, αρχίζει η μνήμη και διογκώνεται και αυξάνει και φωτίζεται και ο άνθρωπος πλέον γεμίζει με μετάνοια. Και το εκπληκτικό είναι, αντί από αυτήν την αίσθηση που έχει της αυτοκατηγορίας για ό,τι έκαμε στο παρελθόν του, αντί να διαλύεται το εγώ, αρχίζει να ανασυγκροτείται. Αλλά ανασυγκροτείται εν σχέση με τον έναν, που είπα της κορούδας προηγουμένως, με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι αυτός που μας δίδει το μέτρο της δικής μας αυτοεκτίμησης. Όταν λέει αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν, σημαίνει ότι μια αγάπη στον πλησίο μας, στον εαυτό μας, να την έχουμε. Πώς αγαπούμε τον εαυτό μας, μετανιώνοντας. Αυτό είναι το παράδοξο στην ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Δεν έχουμε στόχον το να τονίσουμε οτιδήποτε είναι εγωκεντρικό. Αντίθετα, ο στόχος μας είναι να διαλύσουμε τον εγωκεντρισμό μας, να ανοιχτούμε εις τον Χριστό και εις τον πλησίο μας. Και τότε διαπιστώνουμε ότι αρχίζει η θεραπεία. Και καταλαβαίνεις τη θεραπεία ότι έρχεται πρώτον από το αίσθημα της χαράς, δεύτερον επαναλαμβάνω από τη γλυκύτητα και τρίτον από τα δάκρυα. Τα δάκρυα στην αρχή είναι πικρά. Ύστερα όμως τα μεταμορφώνει ο Χριστός και γίνονται και εκείνα γλυκά και τονίζω και θρεπτικά. Λέει και παίρνεις βιταμίνες. Έτσι. Είναι καλά να διαβάσετε κανένα βιβλίο από αυτά του Αγίου Παϊσίου για να καταλάβετε καλύτερα αυτά που σας είπα. Του Αγίου Παϊσίου έχει εκδώσει η Μονή της Σουρωτής 5 πολύ καλά βιβλία, όπου εκεί αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει ταπείνωση, μετάνοια και ότι η αυτοεκτίμηση δεν είναι αυτή που να μας βοηθήσει για να γνωρίσουμε την μετάνοια, αλλά η κατηγορία του πραγματικού μας προβληματικού εαυτού. Έτσι. Πάνω στην ερώτηση που είπε η κοπέλα πριν, αυτό που απαντήσατε αφορά ενήλικες. Όσον αφορά μικρά παιδιά όμως που έχουν δυσκολίες μαθησιακές και χρειάζονται την αυτοεκτίμηση, τι γίνεται? Μπράβο, αυτό που λες είναι τεραστίων διαστάσεων θέμα. Στην ουσία φαίνεται η σύγκρουση μεταξύ ευρωπαϊκής παιδαγωγικής, η οποία τονίζει αυτό που λέει η καλή κοπέλα εδώ, την αυτοεκτίμηση, το διόγκωμα του εγώ, τον μπράβο συνεχώς. Οι δάσκαλοι οι σημερινοί, αν δεν έχουν μπράβο, νιώθουν ότι είναι χαμένοι. Όταν τους είπα μη λέτε μπράβο των παιδιών, μου λέει μα δεν τους πούμε μπράβο, πώς είναι να προχωρήσουν. Εν το μόνο παιδαγωγικό λέει, η παιδαγωγική όθηση, ταχύτητα που έχουμε. Ο Άγιος Πορφύριος που ήταν μεγάλος οφθαλμό και έβλεπε καλύτερα από μέναν οπωσδήποτε, έλεγε τα παιδιά, πρόσεξε το τούτο, τα παιδιά τον μπράβο η αυτοεκτίμησης, η αξιοπρέπεια και όλα αυτά είναι για τους αθέους. Είναι για τα παιδιά των αθέων. Τα παιδιά των χριστιανών δεν ξέρουμε να που κάνουν οι δάσκαλοι. Τούτα που τους λαλεί η Ευρώπη. Είδαμε η Ευρώπη που καταλήγει στη διάλυση της. Καταλήγει η Ευρώπη. Έλεγα εχθές που έβλεπα τους ευρωβουλευτές. Μα να μου λαλώ, κάμνετε χαρά ότι γινήκετε ευρωβουλευτές. Γινήκετε ευρωβουλευτές ενός οργανισμού ο οποίος είναι υποψήφιος για θάνατο, μελλοθάνατος οργανισμός είναι η Ευρώπη, όπου και να είσαι να διαλυθεί από τους μετανάστες, τους ξένους και από τη δική της διαφθορά. Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη παράγει και μια παιδαγωγική, η οποία είναι εγωκεντρική. Άρα τι σημαίνει εγωκεντρική? Διαβολική σημαίνει.
οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να λένε αυτά που τους λέει το Υπουργείο Παιδείας. Τους κατανοώ και τους ευχαριστώ που μας αφήνουν την πόρτα ανοιχτή να μπαίνουμε να λέμε και εμείς τα δικά μας, τα ορθόδοξα. Όμως, εσείς στο σπίτι, στο μέτρο που είστε ορθόδοξοι, θα πρέπει στα παιδιά σας να τα μάθετε την ταπείνωση, τη συμπόνια, να μετανιώνουν, να συγχωρούν, να συνυπάρχουν με το διαφορετικό. Και ο κάθε ένας είναι μια διαφορετικότητα. Λοιπόν, όταν έτσι μάθεις τα παιδιά σου, τότε εύκολα να μετανιώνουν, εύκολα να εξομολογούνται. Θα αρχίσουν να νιώθουν την ενέργεια του Θεού. Θα επαναστατήσουν εις την εφηβεία. Θα επιστρέψουν εις τα μεγάλα τους χρόνια. Και να, όταν σε βλέπουν εσένα σταθερή όμως, εκεί, να σε βλέπουν ότι κάνεις μετάνοιες, ότι προσεύχεσαι, ότι κάνεις παρακλήσεις, ότι βουράσεις τα μοναστήρκα, ότι έχεις πνευματικόν πατέρα, να έρθουν να πούν ρε μα τούτη μάνα μου, με τούν τον κλήτον, δεν τέλω έτσι κρατήσαν τούν την οικογένεια όλοι. Επίαν και σπουδάσαν παιδαγωγικά. Ποιος τους τα μάθε? Το Πνεύμα του Άγιο θα σας τα μάθει, όχι εγώ. Το Πνεύμα του Άγιο πληροφορεί των πονεμένων γονιών πώς να μεγαλώσει το κάθε του παιδί ξεχωριστό. Και το κάθε παιδί πραγματικά έχει ξεχωριστό ανάγιωμα και διαφορετικό ανάγιωμα. Φτάνει ο γονιός να είναι ενώπιον του Θεού δεόμενος, προσευχόμενος. Έτσι. Αλλά σας λέω, η σύγχρονη Ευρώπη έμπλεξε την παιδαγωγική. Οπότε αντιλαμβάνομαι εσάς τους γονιούς ότι ζείτε μέσα σε δύο κόσμους. Τον κόσμο της Ορθοδοξίας που σου παρουσιάζει ένα Θεόν που τον δέρνουν, που τον σταυρώνουν, καλπαζωής πράκτοραν, που το φτύνουν, τους Αγίους οι οποίοι παίρνουν σίγες αρρώσκες, λοιπόν, και στο τέλος αγιάζουν, αλλά βλέπεις το κοριτσάκι τζαμέ, τώρα είναι αγιωτικό. Η έννοια της είναι η αγιότητα. Σημαίνει τούτη, δικαιούται να κάνει χίλιες αμαρτίες, αλλά εκατάλαβε από αυτά τα χρόνια τα 10 που ζει, ότι η αγιότητα είναι ο στόχος. Εμείς αυτό πρέπει να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας. Ότι ο στόχος δεν είναι το ακριβόν οικόπεδο και το ακριβόν αυτοκίνητο και οι μετοχές στην τράπεζα και οι γυναίκες και οι άντρες και οι σχέσεις και οι παρασχέσεις. Να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας ότι ο στόχος της ζωής μας είναι η αγιότητα. Η αγιότητα του Χριστού.